Καλησπέρα σε όλου. Ε, δεν παίζει άγχο podcast, άλλο ένα super επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, ε, σήμερα πιχτή θλίψη, δεν έβρισκα καλεσμένο και αποφάσισα να κάνω podcast με τον εαυτό μου. έτσι. Οπότε, ένα χειροκρότημα για το σπίτι Φλόρο που είναι καλεσμένο σήμερα. Σκρελό <Καιχε> τζέρτζελο. Ε, λοιπόν, σήμερα, παιδιά, όπω ε, σα έχω ήδη προλογήσει, ε, έχω κάνει ένα ε, Q&A στο Instagram, μου έχετε στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις, θα απαντήσω σε όλες, θα μάθετε όλα τα μυστικά μου, οπότε θα απαντάω ε, και θα μάθετε πρώτα πράγματα για μένα, πράγματα που δεν ξέρατε ενδεχομένω. θα είναι full ειλικρινή, θα είναι πολύ ωραία συζήτηση. Έχω πάρα πολύ μεγάλο όγκο ερωτήσεων, οπότε τι έχω χωρίσει σε πέντε segment, ε, ξεκινώντας με γενικές ερωτήσεις, ε, παιδική ηλικία, οικογένεια, θα γίνουμε εδώ πέρα πάμπακέτο. πακέτο. Τρίτη ε, κατηγορία είναι ερωτήσει κομοβία. Θα μπούμε λίγο πιο βαθιά σε κάποια πράγματα που μου έχετε ερωτήσει. Εσωτερικέ ερωτήσει, αλήθεια με τη Ζήνα, θα γίνει εδώ πέρα μακελιό. Και ξεκινάμε και τελειώνουμε με το με φαν ερωτήσει. Θα είναι λίγο πιο τζερτζιλιάρικε, α πούμε αυτέ. Ε, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε μέχρι το τέλο να ε, γνωρίσετε καλύτερα τον καλεσμένο μα το σημερινό. Να πούμε επίση σήμερα ότι ε, έχουμε χορηγό την εταιρεία Must. Μην ξεχνιόμαστε. Τα έχουμε ξαναπεί. Backpacks, παγούρια, full άνετα, full cool. Ε, ψάχτείτε με τη μας, τα έχουμε πίνταξει τόσα επεισόδια. Ε, θα κάνω και quiz στο επόμενο να σα ρωτήσω να τα πείτε εσεί. Να πούμε επίση ότι πολλοί κόσμοι. Είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή όλων των εποχών αυτή, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ότι πολλοί κόσμοι, παιδιά, βλέπει τα βίντεο στο κανάλι και δεν έχει κανένα ακόμα subscribe. Εντάξει, δηλαδή, βλέπω τα analytics. Πραγματικά και περισσότεροι είστε unsubscribed. Οπότε, αν βλέπει το βίντεο, κάνε και ένα subscribe. Να μην χάνει βίντεο. Ε, σούπερ πέφτει το intro και ξεκινάει η εκπομπή. Λοιπόν, γυρίσαμε το ίντερνετ, να πούμε ότι έχω πάρα πολύ άγχο. Ε, θα κοιτάω και το κινητό μου ε, καθ' όλη τη διάρκεια των ερωτήσεων για να τι διαβάζω. Ξεκινάμε με το πρώτο segment που είναι οι γενικέ ερωτήσει. Είναι κατά τα πιο generic πράγματα που με έχετε ρωτήσει. Απλά επειδή συχνά με ρωτάνε, θα τα απαντήσω μια και καλή για να φύγω από τη μέση. Λοιπόν, ε, πότε έχω γενέθλια. 24 Οκτωβρίου, 24 Οκτωβρίου το ξαναλέω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Ε, το 1998 που γεννήθηκα. Τι ύψο έχω, λοιπόν, είμαι 1,72 μετρημένα. Εντάξει. Αλλά ε, στο διαβατήριο λέει ότι είμαι 74. Οπότε λέω ότι είμαι 74 και είμαστε εντάξει με αυτό. Τι σπουδάζω. Σπουδάζω δίκη επιχειρήσεων. Μου έχει μείνει ένα μάθημα για πτυχίο. Θα το δώσω εντό Σεπτεμβρίου. Οπότε είναι πολύ πιθανό να πάρω πτυχίο πολύ σύντομα. Πώ ξεκίνησα το stand-up, λοιπόν. Το stand-up, παιδιά, το ξεκίνησα. Ε, στα 16 μου ε, ε, είχα δει κάτι παραστάσει στο YouTube που μου άρεσαν πάρα πολύ. Ε, και τότε κόλλησα, άρχισα να βλέπω πάρα πολύ stand-up και μετά μου πέταξε μια διαφήμιση στο Facebook με σεμινάρια Χατζιπαύλου Φυσφή stand-up comedy. Και λέω θα πάω. Και πάω, δηλώνω συμμετοχή εκεί πέρα, μου κάνω κάτι σεμινάριο 12 ώρε ήταν αυτά, ένα Σαββατοκύριακο. Στα πλαίσια το οποίο έπρεπε να κάνω μια παράσταση αποφύτηση. Κάνω την παράσταση αποφύτηση. Είχε πάει πολύ καλά, ξέρω εγώ. Και μετά open mic, δηλώνει συμμετοχή, πα και παίζει με νέου κομικού. Full hustle open mic και τα αφαιρέτησε η πορεία και φτάσαμε στο σήμερα. Λοιπόν, επίση πολύ συχνή ερώτηση είναι η επόμενη. Ε, Πώ γνωρίστηκα με Λάμδα Τάφ και Νόβελ. Είναι ίσω η πιο συχνή ερώτηση που μου έχετε κάνει και χαίρομαι που. Ότι, από την σπουδαία καριέρα μου, η πιο μεγάλη ερώτηση είναι το πώ γνωρίστηκα με τη Λάμδα Τάφ. Εντάξει, ευχαριστώ που υποστηρίζετε την τέχνη μου. Λοιπόν, ε, με Λάμδα Τάφ, παιδιά, γνωριστήκα ε, γνωριστήκαμε μέσα του Αλέξανδρου μαλλιάτσι που κάναμε πολύ παρέα παλιά, ε, ο οποίο άρχισε να μιλάει λίγο με το κοράκι και το Νόβελ. Και μια μέρα είχαμε πάει στην πλατεία Αγία Παρασκευή, εγώ και ο Αλέξανδρο είχαμε βγει, και εκεί θα συναντιόμασταν με τον Λάμπρο, το Σατίβα και τον Νόβελ. Άραξαμε και όλοι μαζί, ήταν φουλάβολο. Είχα χύσει το. Ο Νόβελ έπαινε ένα βύσινο, κάτι τέτοιο έπαινε. Ένα τσίπορο, νομίζω το έχω πει και στον πόντα με τον Νόβελ. Yeah. Τι έπινε. Pink Grapefruit Great έπαινε. Ε, και του το είχα χύσει από μηχανή εκεί πέρα κατά λάθο. Ε, ήταν φουλ άβολο, αλλά εν πάση με πάση περιπτώσει και γνωριστήκαμε. Και από τότε τα, τα κοιμιάζουμε πάρα πολύ καλά. Του συμπαθώ πάρα πολύ, πολύ καλά παιδιά και, οι δύο, και ο Λάμπρο και ο Νόβελ. Ε, οπότε αυτό. Ε, τώρα για το αν θα του φέρω στο podcast, υπάρχει μια ερώ, ερώτηση κλασική: το αν θα φέρω του Λάμπερτ το στο podcast, αν θα φέρω τον Τάδε στο podcast ή οτιδήποτε. Ε, είναι η πιο συχνή ερώτηση επίσης, που κάνετε για μελλοντικού καλεσμένου. Δεν θέλω να απαντήσω τώρα συγκεκριμένα, αλλά θα σα πω το εξή: ότι όσοι έχετε προτείνει να έρθουν στο podcast, του έχω ήδη προτείνει και εγώ να έρθουν. Γενικά, να ξέρετε ότι συνήθω ράπερ και τέτοια πράγματα και μουσική επιλέγουν να μιλάνε κυρίω μέσα από τη μουσική του και δεν θέλουν πολύ να δίνουν συνεντεύξει. Οπότε ο λόγο που δεν έχετε δει πολλού ράπερ ή οτιδήποτε που κάνουμε παρέα είναι αυτό. Ε, μακάρι να έρθουν και οι Lambda και οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει που έχω σε εκτίμηση στο μέλλον στο podcast, γιατί του ε, παρακολουθώ, του εκτιμώ πάρα πολύ και πιστεύω θα κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση. Αλλά δεν παίζει άγχος. Ε, αν δεν έκανα stand-up, είναι τρελό ότι έχω άγχο με, με, τον εαυτό μου, μαλάκε. Είναι πολύ τρελό. Φαίνεται ότι έχω άγχο. Δεν ξαμάμαι την αρχή. Α, εντάξει. Θα το κρατήσουμε αυτό. Ε, Επίση, δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι full. Όταν κάνω podcast με άλλου, παίρνω και ανάσα, ρωτάω την ερώτηση και λέω εντάξει, έφυγε το βάρο από πάνω μου. Τώρα θα γνέφω καταφατικά, χωρί να ακούω τι μου λέει ο άλλο. Θα πετάω ένα σχόλιο στο τέλο. Θα λέω τζέρτζιλο και τελείωσε. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τζέρτζιλο. <laughs> λοιπόν. Ε, αν δεν έκανα stand-up, τι άλλο θα έκανα πολύ πιθανό να έκανα να ασχολιόμαι με το marketing, που είναι η κατεύθυνση που έχω πάρει στη σχολή δίκη επιχειρήσεων. το οποίο με ενδιαφέρει, μου αρέσει το marketing και όσοι με ακολουθάτε και στο Instagram, ρε παιδί μου, προσπαθώ να προμοτάρω τι παραστάσει μου με έναν έτσι πιο ε, ιδιαίτερο τρόπο. Ε, θεωρώ ότι θα ασχολιόμουν με αυτό μάλλον. Πολύ πιθανό. Νούμερο δύο συχνή ερώτηση, παιδιά, σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά, μετά του λάμπε, με ρωτάγατε όλο αυτό και θα σα απαντήσω. Είναι αν έχω κοπέλα δραματική παύση. Λοιπόν, θα σα απαντήσω ότι δεν θα σα απαντήσω. Κοιτάξτε, να δείτε ότι ε, θα δείτε τι γίνεται. θα τα αναλύσουμε και μετά αυτά στι ερωτήσει τη εσωτερική και τη κομμωδία. Αλλά ε, όπω όσοι με ακολουθάτε, επειδή και στα social, βασικό κομμάτι του content μου ε, βγαίνει από τη ζωή μου. Εντάξει. Ε, μιλάω πολύ για μένα. Αν μου συμβεί κάτι για μια αναποδιά, θα συζητήσω γι' αυτό. Θα κάνω χιούμορ με αυτό. Το οποίο έχει τα καλά ότι έχουμε μια έτσι πιο μεγάλη αμεσότητα και Γνωριζόμαστε καλύτερα και έχει τζέρτζελο. Αλλά τα κακά είναι ότι ουσιαστικά είναι δυσδιάκριτο το πού ξεκινάει ο σπίτι και πού, σαν άνθρωπο, και πού η δουλειά μου. Οπότε, πολλέ φορέ μου είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσω το πότε δουλεύω, το πότε δεν δουλεύω. Ε, οπότε, για μένα προσωπικά, η γραμμή τη ιδιωτικότητά μου τελειώνει στο ότι η προσωπική μου ζωή θέλει να είναι για μένα. Επειδή πούμε, τα πάντα πλέον τη ζωή μου είναι κομμάτι content και περιεχομένου, και δεν θέλω, θέλω να έχω και κάτι, ξέρει, στο τέλο τη μέρα που να πω ότι αυτό είναι για μένα, ρε παιδί μου. Οπότε έχω αποφασίσει με τον εαυτό μου ότι είτε είμαι σε σχέση είτε είμαι ελεύθερο, δεν θα το δηλώνω γιατί δεν θέλω να, θέλω να κρατήσω κάτι για μένα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο προσωπικό, οπότε κρατάω αυτό. Επίση είναι και το άλλο ότι αν δηλώνει ότι η παιδιά είμαι σε σχέση ζουζουνάκια, τζιρτζελάκια και why not because my love, μετά ε, χωρίζει με τον άλλον άνθρωπο και μετά έχει και το χωρισμό σου, έχει και χίλιου άνθρωπου που σε ρωτάνε γιατί χώρισε και τι έγινε και τι δεν έγινε. Οπότε αυτό σε αυτή την ερώτηση δυστυχώ δεν θα μάθετε ούτε σήμερα. Οπότε αυτέ ήταν οι γενικέ ερωτήσει, και παιδιά περάμε τώρα στο δεύτερο segment που βαθαίνει το πράγμα. Ε, παιδική ηλικία και οικογένεια. Πολύ ενδιαφέρεστε για την παιδική μου ηλικία. Πώ το πήραν οι δικοί μου όταν του είπα ότι θα ξεκινήσουμε το stand-up, ε, Δεν το πήραν καθόλου καλά. Εντάξει, ειδικά ο πατέρα μου ήθελε να με αποθαρρύνει πάρα πολύ. Θα γίνει λίγο ψυχοθεραπεία τώρα αυτό το segment. θα το φτιάξουμε λίγο στην τρίτη κατηγορία. Ε, ο πατέρα μου δεν το πήρε καθόλου καλά, λοιπόν. μου λέγει να μην το ξεκινήσει. Ήμουν 16 χρονών τότε και του έλεγα: Ξέρω, να ξεκινήσω stand-up και το ένα και το άλλο. Και μου λέει: Θα παρτίσει σχολείο και δεν συμπιστεύομαι και κάτι τι ε, χαζομάρε. Long story short, ευτυχώ υπήρχε η μητέρα μου η οποία κουβάλισε και πλήρωσε τα σεμινάρια που έκανα. Αλλά ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Δεν θυμάμαι, ξέρω ότι είχα πολύ μεγάλη όχι υποστήριξη από τον πατέρα μου, τύπου να μου λέει είσαι ατάλλαντο και κάτι τέτοια. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο και μέχρι, ξέρω εγώ, τύπου το τρίτο-τέταρτο έτο ε, που ε, πήγαινε και δεν πήγαινε το stand-up. Είχα ξέρει τα κλασικά παράτατο και δεν, δεν το έχει και δεν μπορεί και τέτοια. Ε, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ε, Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το συνέχισα, δεν πτωήθηκα. Αλλά ξέρει, είναι αυτό που λες ρε παιδί μου, ότι θα ήθελε τουλάχιστον από δικού ανθρώπου να έχει μια στήριξη. Λοιπόν, είχα καλή παιδική ηλικία, ρωτάει εδώ πέρα μια φίλη μα. Είχα μια οκ okay παιδική ηλικία. Θα πω εγώ. Ε, εντάξει, είχε τζέρτζελο. Γενικά μεγάλωσε μια πολύ αυστηρή οικογένεια. Τα έχω πει και στο ξέρω τι κινήσει ε, ω επιτοπλίστων. Όπω καταλάβατε και από την προηγούμενη ερώτηση, Είχα έναν πολύ αυστηρό πατέρα. Ε, οπότε αυτό ήταν αρκετά δύσκολο να το διαχειριστεί και μετράγανε πολύ βαθμοί, το πόσο καλό παιδί ήσουν ή οτιδήποτε. Οπότε αυτό ήταν κάτι που με είχε δυσκολέψει. Αλλά εντάξει, γενικά προσπαθούσε να κάνω τζέρτζελο από μικρό παιδί. Με τι ήθελα να ασχοληθώ μικρό και πώ κατέληξα στο stand-up. Λοιπόν, μικρό ήθελα να γίνω πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησα θέλοντα να γίνω βριστής, κλασικά, αλλά τραυματίστηκα και δεν τα κατάφερα. Μετά ήθελα να γίνω πυροσβέστη, να σβήνω φωτιέ. και τελικά τις ανάβω. Συγγνώμη για αυτό το cringe. Αχρίαστό, προχωράμε. Ε, μετά πέρασα μια μεγάλη φάση που θέλω να γίνω φούρναρη, παιδιά, και αυτό το λέω στο ξέρω τη κινήση. Θέλω πάρα πολύ να γίνω φούρναρη, μου αρέσει πάρα πολύ το ψωμί. Ε, τα περισσότερα χρόνια τη ζωή μου, μετά από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την πρώτη ηλικία περίπου, ήθελα να γίνω δημοσιογράφο. Ήταν η περίοδο που είχα ψηλοαρχίσει να καταλαβαίνω ότι είμαι λίγο επικοινωνιακό και μου αρέσει το τζέρτζελο. Αλλά τότε δεν υπήρχαν ξέρει πράγματα τύπου YouTube ή ιστορίε. Οπότε ένιωθω ότι αυτό που είναι πιο κοντά σε μένα είναι η δημοσιογραφία. Ευτυχώ δεν το ακολούθησα. Μετά πέρασα μια φάση που είχα δει μια ταινία με τον. Ε,

Ε, Ευκλήβη, Αρχινίβη. Ε, έκανα πολλού μαθηματικού διαγωνισμού. Ε, Ευτυχώ μετά ανακάλυψα το stand-up στη Δευτέρα ηλικίου και με το που έκανα την πρώτη μου παράση λέω θα γίνω κωμικό. Το αποφάσισα και αποφάσισα να περάσω σε μια σχολή που δεν θα είναι τόσο απαιτητική και θα μπορώ να συνδυάσω και το stand-up και, τα... και τι σπουδέ μου και πέρασα δίκη επιχειρήσεων και νομίζω ότι είναι η καλύτερη αποφάση που έχω πάρει. Ε, λοιπόν, πώ ήμουν στο σχολείο και γενικά στα εφηβικά μου χρόνια και πώ ήμουν στο... στι μου ω παιδί και ω έφηβο. Κρίντζ. Να μην το απαντήσω. Α, όχι, κρίντζ ήμουν εγώ. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Ε, λοιπόν, στο σχολείο γενικά ήμουν πολύ τζέρτζελο. Έκανα πάρα πολλέ πλάκε. Ήμουν πάρα πολύ χαβαλέ. Ε, καλά. Χαβα... Τρελεκομεία ήμασταν. Ε, όχι, ήμουν πολύ τζέρτζελο, παιδιά. Έκανα πάρα πολλέ πλάκε. Νιώθω ότι το μόνο πράγμα που με νοιάζει ήταν να, να κάνω, αστεία. Ε, ήμουν σχετικά δημοφιλή, δηλαδή ήμουν πρόεδρο του Καμπταμελού, παραδόξω, ε, και στην τρίτη γυμνασίου. Που αν με βλέπατε στην τρίτη γυμνασίου, όχι πρόεδρο του ε, Καμπταμελού, πρόεδρο παιδιών με glow down ήμουν. Ήμουν κακάσχημο, με σιδεράκια, γυαλιά, τώρα κυκλικά Harry Potter. Τραγική κατάσταση. Ε, το μαλί μου ήταν λε και έχω βγει από τα 70s. Αλλά παρόλα αυτά είχα βγει πρόεδρο του Καμπταμελού, δεν ξέρω πώ έγινε. Ε, και στη ηλικία μου πρόσδεκα το Μιλούς, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ότι ήμουν ο κουλ τύπο στο σχολείο. Ήμουν ένα τζέρζελο πράγμα που μιλούσα με όλου. Αλλά αυτό. Στι παρέε τώρα, ε, το έχω και ακόμα αυτό. Γενικά είμαι αρκετά ντροπαλό. Δηλαδή, στι παρέε δεν είμαι ο άνθρωπο που θα θέλει να φανεί. Συνήθω κάθομαι σε μια γωνία, παρατηρώ. Θα πετάξω και κανένα καμιά... κανα από εδώ και από εκεί. Αλλά γενικά δεν είναι ότι είμαι. Ξέρεις, δεν, δεν, ξέρω αν το, πώ το περιμένετε, αλλά δεν είναι ότι θα φωνάζω και θα μιλάω στην συνεχίδε. αρχή. είναι συνέντευξη περιτυμώ να ακούω και να μην μιλάω πολύ. Οπότε έτσι ήμουν και στα εφηβικά μου χρόνια. Είμαι αρκετά ντροπαλό σαν άνθρωπο, δεν φαίνεται. Ε, αλλά αυτό. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι η πιο προσωπική από όλε και είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό δημόσια. Ε, είναι με αφορμή την παράστασή μου, ο στο πάρτι, που συζητάω για ένα πένθο που είχα. Και μερικά εδώ πέρα μία κοπέλα και μου λέει: Ισχύει ότι έχασε τη μητέρα σου. Πώ έχει βοηθήσει το πέμπτο στην κομμωδία, πώ θα πήγε με την αναφορά θανάτου στην παράσταση και πώ θα διαχειρίσει γενικά. Τώρα, αυτέ είναι ερωτήσει που έχω συμμετείξει γενικά από πολλοί κόσμο, θα τα πω τώρα εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι όντω ε, έχω χάσει τη μητέρα μου, δεν το ξέρει πολλοί κόσμο αυτό. Ε, το συζητάω στην παράσταση, είναι κάτι που το συζητάω για δύο λόγου. Θεωρώ ότι όντω υπάρχει κομμωδία παντού και μου αρέσει λίγο να να παίρνουμε και τα πιο σοβαρά πράγματα λίγο έτσι, να βρίσκουμε την ε, καλή οπτική γωνία και να γελάμε λίγο και με πράγματα που είναι λίγο ταμπού. Και το δεύτερο πράγμα που έτσι με ενδιαφέρει και με εντρίγκαρε στο κομμάτι το, ε, του γράψιμου έτσι, είναι ότι δεν ήθελα ουσιαστικά να κάνω ένα ξέρω τι κινήσει βολδίο και να γράψω πάλι αστιάκια, χαχα, προχωράμε, τζέρτζελο και τέτοια. Οπότε ήταν και λίγο challenge για μένα να πω ότι ρε παιδί μου, ξέρει, παίρνω κάτι που είναι δύσκολο να κάνει χιούμορ και πάμε να το κάνω. Θέλω να φτιάξω ένα καλό κείμενο κομικό από αυτό. Θεωρώ ότι τα έχω καταφέρει και δεν τα έχω καταφέρει. Έχει δυσκολίε, δεν ξέρω αν θα μείνει στο τέλο παράσταση. Δηλαδή, όσοι δείτε την παράσταση, όταν το καλό τη Θα δούμε τώρα πότε θα είναι αυτό. Θα αργήσει λογικά. Ε, πιθανότητα να μείνει και αυτό το κείμενο στην παράσταση. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω σε τι μορφή, γιατί ακόμα επεξεργάζουμε την παράσταση. Ε, έχει δυσκολίε στο κομικό κομμάτι, σίγουρα, γιατί ο κόσμο λίγο μαγκώνει ή οτιδήποτε. Και τώρα σε προσωπικό επίπεδο, σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Ε, είναι κάτι που δεν ήθελα πολύ να συζητήσω δημόσια, γιατί ξέρει, είναι κάτι που. Ούτε ήθελα να ε, με λυπηθεί κάποιο γι' αυτό, ξέρω εγώ, και επειδή συνέπεσε και με μια ηλικία που προσπαθούσα να ανέβω στο stand-up, ήμουν 19, ε, οπότε δεν ήθελα τώρα να. Δεν ήθελα να με, με κρίνουν με βάση το τι περνάω γενικότερα και αυτά και για την παιδική μου ηλικία και οτιδήποτε θα σα πω και μετά. Ε, ήθελα να είναι ε, έξω από το κομμάτι του ότι, τι κάνω εγώ στην καριέρα μου. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να, ούτε από του ούτε το κοινό να λέει καλό είναι επειδή έχει περάσει αυτά, ή παρότι έχει περάσει αυτά είναι καλό θα γνώμη φάση είναι καλό. Οπότε αυτό ήταν ένα από του λόγου που δεν ήθελα να ε, μοιραστώ δημόσια κάτι τόσο προσωπικό. Τώρα που έχει τελειώσει και έχει περάσει καιρό και είμαι οκ okay με αυτό, είμαι, είμαι okay να το πω και δημόσια στο podcast. Ε, παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο, πολύ αγχωτική. Ε, θα τα πούμε και στην πορεία σε επόμενε ερωτήσει στο εσωτερικό κομμάτι. Λοιπόν, το έχω βαρύνει, οπότε θα το ελαφρύνω λίγο γιατί η επόμενη ερώτηση ε, είναι να σα πω μια ιστορία από την παιδική μου ηλικία. Λοιπόν, θα γίνει μακελιά τώρα εδώ πέρα. Ε, αυτό ήθελα να το κάνω live δεν το έκανα εν τέλει. Γιατί δεν ήξερα να είναι τόσο ενδιαφέρον, αλλά αυτό το θα στα πλαίσια του podcast. Έχω χαφεί παιδιά σε νεροτσουλίθρε στην ε, Ζάκενθο, με full cringe φάση. Είμαστε τώρα σε νεροτσουλίθρε. Εγώ τώρα είμαι 5-6 χρονών, ξέρω εγώ. Ε, οι γονεί μου και τα αδέρφια μου. Και σε αυτέ τι νεροτσουλίθρε ε, υπήρχε κάτι που λεγόταν μαύρη τρύπα, το οποίο ακούγεται αρκετά εντυπωσιακό και ήταν νόντε εντυπωσιακό. Που ήταν μια νεροτσουλίθρα η οποία ήταν κλειστή όμω, δηλαδή ήταν ε, δεν ήταν στι κανονικέ. Δεν έβλεπε από πάνω ποιο είναι μέσα ή οτιδήποτε. Και αυτό νομίζω είχε και ένα edge restriction, δηλαδή πάνω από πέντε έπρεπε πάνω από 5 και εγώ πρέπει να 45 4,5-5, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήμουνα. Και δεν με αφήνανε οι γονεί μου να μπω στη μαύρη τρύπα, αλλά τα αδέρφια μου τα αφήνανε. Τέλο πάντων, έμπαινε ο αδερφό μου, έμπαινε ο αδερφό μου, ένα μακελιό εκεί πέρα. Μη τα πω Ο αδερφό μου είναι στην ουρά να μπει στη μαύρη τρύπα. Εγώ με την αδερφή μου σε μια πισίνα, εκεί που καταλήγει η μαύρη τρύπα. Και οι γονεί μου αράζουν και μα παρακολουθούν. Σε κάποια φάση οι γονεί μου, σαν υπεύθυνοι που είναι, λένε: Εμεί πάμε για ένα καφέ. Και λένε στην αδερφή μου, 8 χρονών, πρόσεχε το σπίλιο. Η αδερφή μου λέει: Μην αγχώνεστε, τα μάτια μου 14". Η αδερφή μου 8. Τέλο πάντων, ε, φεύγουν οι γονεί μου. Η αδερφή μου μου λέει: Λοιπόν, σπίλιο, μείνε εδώ που είσαι, θα μπω και εγώ στη μαύρη τρύπα. Και φεύγει και η αδερφή μου. Και εγώ έχω την εντολή, μείνε εκεί που είσαι. Αλλά επειδή είμαι επαναστάτη από μικρό, δεν ήθελα να μείνω εκεί που είμαι και με το που φεύγει η αδερφή μου λέει: Θα πω και εγώ. Μίση τα απολογότερα γίνεται ένα σκηνικό στο οποίο εγώ πάω στην ώρα για τη μαύρη τρύπα, ο αδερφό μου και η αδερφή μου έχουν ήδη πέσει στην πισίνα και εγώ λείπω. Έρχονται και οι γονεί μου, δεν με βλέπουν εκεί πέρα και αποφασίζουν και οι τέσσερι να φύγουν και να αρχίσουν να με ψάχνουν. Κανεί δεν αποφάσισε να μείνει στο σημείο που εγώ χάθηκα. Οπότε, εγώ μπαίνω στη Μαύρη Τρυπά, η καλύτερη μέρα τη ζωή μου, βγαίνω από την πισίνα, κατεβαίνω και βλέπω γιατί λείπουν όλοι. Και λέω σκατά, φύγανε. Και ξεκινάω και ψάχνω και εγώ στην ερωτσολήθεια να βρω του γονεί μου. Και τώρα γίνεται ένα super cringe φάμα που κάνουμε όλοι του κύκλου γύρω-γύρω. Εγώ ψάχνω του γονεί μου, αυτοί ψάχνουν εμένα. Αλλά επειδή έχουμε ξεκινήσει σε πολύ μικρή διαφορά απόσταση, ξέρω εγώ. Ε, Ουσιαστικά παίζει να κάνουμε το τετράγωνο των Λουθρών και να μην έρθει κανεί κανέναν. Τέλο πάντων, ε, η πιο αγχωτική ώρα τη ζωή μου και σε κάθε φάση όπω του έψαχνα, περνάω από, ένα, από τη γραμματεία, τι ήταν τέλο πάντων, και πάω και του λέω: Γεια σα, έχω χάσει του γονεί μου. Και ευτυχώ και εγώ βγάλα ανακοίνωση και λένε: Ξέρω εγώ, υπάρχει ένα παιδάκι, θα υπάρχει χάσει τους του γονεί του. Και έτσι ε, του βρήκα εν τέλει, το οποίο ε, ήταν πολύ cool η φάση. Ε, ήταν, ήταν, πολύ αστείο γιατί ε, πρώτον οι γονεί μου θεωρούσαν ότι εγώ πήγα επί τούτου στη γραμματεία να ενημερώσω, το οποίο δεν ισχύει και δεν του έχω πει ποτέ την αλήθεια. Και για δύο χρόνια νομίζω ότι είμαι ο πανέξυπνο και πέντε χρονών βρήκα τη λύση και τέτοια, αλλά. Σαντ. Και το δεύτερο πιο αστείο είναι ότι ε, με είχε πάρει ένα τύπο από τι νεροσουλήθρε εκεί πέρα και πριν έρθουν οι γονεί μου να με βρουν από τη γραμματεία, ε, μου λέει πάμε να βρούμε μαζί. Και τώρα κάναμε κύκλο εγώ και ένα random man 40 χρονών και περπατάγαμε. Και μου έλεγε, ξέρω, κάθε δύο λεπτά, αυτό είναι ο πατέρα σου. Αυτή είναι η μητέρα σου. Και λέει, μπρο, με έχουν χάσει μια μισή ώρα. Λε να είναι αυτό με την εφημερίδα που βρέχει τα πόδια του στην πισίνα. Mm. Τέλο πάντων, αυτό ήταν έτσι μια αστεία ιστορία του δική μου ηλικία. Τη θυμάμαι πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναπάει στην ροτσουλήθρα από τότε, γιατί φοβάμαι θα χαθώ. Αλλά <laughs> 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 θα ήθελα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. <laughs> Όχι, δεν με μαλώσαν. Ήταν πολύ καλή. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Εντάξει, κοίτα, Είχαν, είχαν, αγχωθεί τόσο πολύ ότι με κλέψανε. Και αν με βλέπατε και παιδιά, ήμουν και. ήμουν λιχουδιάρεφη. Ήμουν πολύ γλυκούλε, για τέτοια που θα μπορούσαν να με είχαν αρπάξει, όντω, ναι. Τώρα <laughs> 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 έχει, έχει, αλλάξει το πράγμα. Ε, Επίση έχει 7-3 εκατομμύρια βαθμού, γι' αυτό έχω τη βεντάλια. Ελπίζω να μην παίζει άγχο στο podcast. Προχωράμε. Ε, Πώ ήταν οι Πανελίνε για μένα. Οι Πανελίνε για μένα ήταν πάρα πολύ cool. Γενικά, όπω σα είπα και πριν, είχα αποφασιστεί να γίνω κομικό, οπότε η σχολή δεν ήταν κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ήθελα να περάσω γιατί, οκ. Okay. Ε, φρόντισα να έχω πρόγραμμα. Εντάξει, διάβαζα έτσι, μην σα πω ότι δεν διάβαζα, αλλά φρόντιζα πούμε τρει-τέσσερι ώρε τη μέρα να έχω χρόνο για μένα, να μην έχω άγχο. Και πήγαινα, α πούμε, σχολάγαμε ή κάναμε κοπάνα, πηγαίναμε για καφέ. Και ήμουν ασφαλή ότι έχω δύο ώρε τη μέρα που θα πάω για καφέ με του φίλου μου, ε, κάθε μέρα. Και μετά πήγαινα και διάβαζα. Οπότε, ξέρει, αυτό ο προσωπικό χρόνο με βοήθησε πάρα πολύ να, να κάνω τη φάση μου. Γενικά, οι εντάξει, σα τα έχουν ξαναπεί όλοι, δεν είναι τόσο σημαντικέ. Δεν παίζει άγχο. Και, και εγώ, που τώρα παίρνω και το τυχείο μου, όπω βλέπετε, δεν το έχω χρειαστεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Οπότε μην αγχώνεστε. Λοιπόν, περάμε στο τρίτο segment της, ε, των ερωτήσεων. Αυτά είναι λίγο πιο ανάλαφρα σχετικά. Ε, μου είπαν εδώ πέρα από το κοντρόλαιο να μιλάω λίγο πιο αργά, γιατί παίζει να σα έχω αγχώσει. Αλλά είναι πάρα πολλέ ερωτήσει και θέλω να τι πω όλε και μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Ποιο είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, ρωτάει ένα φίλο εδώ πέρα. Ε, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο βήμα στην καριέρα μου. επόμενο. Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να κάνω καλύτερο stand-up, να μπορώ να συντηρήσω και να ανεβάσω το κοινό μου στα social media, οπότε με το content μου και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ε, πολύ χαλαρά. Δεν θέλω να το ποσοτικοποιήσω ακόμα. Νομίζω με αυτά που κάναμε πάρα πολύ χαρούμενοι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό να κάνω καλό stand-up και καλό content. Ε, έχω αρχίσει να γράφω την επόμενη παράσταση. Και πώ λέγεται. Δεν έχω αρχίσει να γράφω, όχι την επόμενη παράσταση, δεν έχω τελειώσει καν αυτή που παίζω τώρα. Ακόμα χωράει κάποιε διορθώσει και αυτό, σε αυτή τη φάση είμαι. Γενικά το να γράψει μια παράσταση stand-up είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Δεν μπορεί να παίρνει συνήθω 1,5 χρόνο. Ε, και το ακάλυψε στο πάρτι δεν το παίζω ούτε ένα χρόνο. Οπότε ακόμα σε αυτήν την κατάσταση θα τουράρω σε πολλέ που δεν έχω τουράρει ακόμα θα παίξω και στην Αθήνα αρκετά. Ε, ενδέχεται να υπάρχει και link στο bio. Με εισιτήρια αν σα ενδιαφέρει να δείτε την παράσταση στην Αθήνα. Ε, οπότε όχι, δεν έχω αρχίσει να γράφω το επόμενο και δεν έχω ιδέα σε τι, πώς θα λέγεται ή οτιδήποτε. Τι σε κάνει να ξεχωρίζεις το επάγγελμά σου από άλλους. Λοιπόν, ε, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Ε, θεωρώ ότι αυτό που με κάνει να ξεχωρίζει το επάγγελμα από άλλους είναι ότι... Ε, δίνω την αλήθεια μου. Είμαι πολύ αληθινό άνθρωπο. Δεν με νοιάζει να Δηλαδή, Ξέρεις, υπάρχει νομίζω μια γενικότερη τάση, ρε παιδί μου, να ξέρει μια κουλτούρα. Ότι ξέρεις, όλο αυτό το flex και οτιδήποτε, που δεν υπάρχει μόνο στην κομμωδία ή οτιδήποτε, αλλά σε όλου του χώρου και σε απλού ανθρώπου, ότι όλοι είμαστε καλύτεροι όλων και κάνουμε τι καλύτερε διακοπέ και έχουμε τον καλύτερο σύντροφο και μ, τα καλύτερα ρούχα και το ένα και το άλλο και είμαστε full cool και τέτοια. Εγώ είμαι στο άλλο άκρο, ότι δεν με πειράζει να είμαι άβολο, με πειράζει να είμαι ντροπαλό, με πειράζει να είμαι αχωμένο και αυτό θεωρώ ότι ε, είναι πολύ ειλικρινέ και είναι από τα πράγματα που βοηθάει έτσι στην ε, καριέρα μου και γιατί στα podcast ας πούμε και οτιδήποτε έχω κάνει πιστεύω ότι είμαι πολύ ο σπήλιος. Ε, οπότε αυτό είναι ένα πράγμα. Εντάξει, το δεύτερο πράγμα που δουλεύω πολύ και προσπαθώ πραγματικά πολύ να, να και σε πράγματα που δεν φαίνονται. Και το τρίτο πιστεύω πράγμα είναι η σχέση που έχω με τον κόσμο. Δηλαδή, πούμε, τώρα, για όσου είστε και στο Instagram και έχω ένα broadcast channel, ένα κανάλι με τζέρτζελο που στέλνω μηνύματα, έχω τα stories μου που κάνω τζέρτζελο, ε, γενικά πολύ τζέρτζελο και θεωρώ ότι αφιερώνω πολύ χρόνο στο να έχουμε μια σχέση και να απαντάμε μηνύματα και να τζερτζελιάζουμε. Οπότε πιστεύω αυτό είναι ο λόγο που ξεχωρίζω. Ε, πόσο υπερβάλλει στα χαρακτηριστικά που έχει, π.χ. αβολοσύνη, ε, έχει διαφορά με την περσόνα σου. Και ένα άλλο με ρωτάει και το συμμετείσω, ε, αν νιώθει ότι ξεφεύγω από την περσόνα του φλόρου. Λοιπόν, και αυτή είναι μια κλασική ερώτηση. Περσόνα ουσιαστικά εννοούμε αυτό που συνήθω έχει στο stand-up, που είναι ε, μια. Ε, ψεύτικη εκδοχή του εαυτού Λοιπόν, αυτό σίγουρα το έχω στο stand-up. Υπάρχει μια περσόνα, είναι λίγο πιο αφελή από μένα. Ε, αλλά ω επί το πλήσων, ειδικά στα social, δεν θεωρώ ότι έχω κάποια περσόνα. Δηλαδή, ειδικά στο YouTube, α πούμε, είμαι πολύ εγώ. Και στο Instagram είμαι πολύ εγώ. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια υπερβολή στο κομμάτι τη αβολοσύνη και τη ντροπαλότητα, γιατί η κομμωδία έρχεται από την υπερβολή. Βασικό συστατικό τη κομμωδία είναι υπερβόλη να τραβάς από τη μαλλιά. Οπότε για κομικό εφέ σίγουρα θα τραβήξω κάτι και θα υπερβάλλω λίγο, αλλά όχι σε βαθμό που να ξενήσει ή οτιδήποτε. Ε, γενικά είμαι άβολο άνθρωπο, ε, είμαι ντροπαλό, δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω. Τώρα, αν ξεφεύγω από την περσόνα του φλόρου, και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, ε, αυτό είναι κάτι που σίγουρα ήθελα. Δηλαδή, δεν ήθελα να είμαι 35 χρονών και να κάνω αστεία με το χα, -χα είμαι παρθένα και ε, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε. Ένα από του λόγου που ξεκίνησα και το podcast είναι ότι ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι δεν είμαι ένα παιδάκι που γελάει με τα στήρα του Σμπυρατάκη, αλλά ότι μπορώ να μιλήσω σαν άνθρωπο, έχω άλλε αναζητήσει, άλλα ενδιαφέροντα. Και νομίζω αυτό ήταν και ο λόγο που ξεκίνησε το podcast και νομίζω έχει αρχίσει να φεύγει κιόλα σιγά σιγά και δεν και με την προηγούμενη ερώτηση, το ότι εκτιμάται η ειλικρίνεια και η αλήθεια μου. Ε, Πώ είναι να βιοπορίζει από αυτό που γουστάρει και έχει χτίσει μόνο σου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Είναι πολύ όμορφο. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι γενικά. Δηλαδή, θα το απαντήσω και σε επόμενε ερωτήσει αυτό. Ε, νιώθω ότι αν έχει πίσω ότι σταματάω και αράζω τέλο πάντων και βλέπω τι έχω κάνει, ε, φοβάμαι είναι πάνω από αυτό. Και αυτό είναι ένα λόγο που δεν το πολύ κάνω. Και από εδώ και στην επόμενη ερώτηση που λέει πώ θα νιώθει ο Σπίλι 10 χρόνια πριν με βάση το πώ είναι σήμερα. Σίγουρα θα νιώθω χαρούμενο και περήφανο. Αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Δηλαδή, γιατί για μένα είναι. Είναι αυτό που λέει ο Μπλάντιχο και είναι νωρί να με κρίνει, αλλά σε μια δεκαετία, ξέρω εγώ. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρί ε, να βγάλω κάποιο συμπέρασμα, γιατί τι σημαίνει έχει πετύχει, α πούμε. Τι σημαίνει έχει αποτύχει. Γιατί, α πούμε, θεωρητικά τώρα η ζωή μου πάει πολύ καλά και η κομμωδία πάει πολύ καλά, και αυτό με κάνει πετυχημένο μέσα σε κάποια εισαγωγικά. Αλλά αν, α πούμε, εγώ του χρόνου δεν έρχεται κανεί παραστάσει μου, τα podcast δεν τα βλέπει κανεί, ε, δεν φέρνω καλεσμένε και μιλάω μόνο μου. Αν συμβούν ε, κάτι από αυτά. Ε, ξαφνικά τι είμαι αποτυχημένο και σβήνεται το τι έχω πετύχει. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω. Δηλαδή, α πούμε, πραγματικά, αν στα επόμενα 15 χρόνια εγώ δεν ζω από το stand-up, είμαι επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Μάλλον είμαι αποτυχημένο. Άρα δεν μπορώ να πω ότι έχω πετύχει. Σίγουρα είμαι χαρούμενο, έχω πετύχει πράγματα που θέλω, αλλά δεν ε, προσπαθώ να επαναπαύω. Ε, Παρ' όλα αυτά, όντω, όταν ανατρέχει, είναι πολύ ωραίο να σκέφτεσαι ότι καταφέρνει να ζει από αυτό που μου σου και γουστάρει. Και είναι και ενδιαφέρον και θα απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση: Βασικά τώρα, που λέει Βιοπορίζω με την κομμωδία. Ε, αν έχω κάνει κάποια άλλη δουλειά για να τα καταφέρω και αν μπορώ να συντηρηθώ οικονομικά ω κομμικό στην Ελλάδα. Ε, θα σα πω, αρχικά, εγώ όταν ξεκίνησα το stand-up και πήρα την απόφαση να πω ότι θα κάνω stand-up comedy. Ε, και από πιέσει, γονείς και ιστορίες τέλο πάντων. Ήμουν σε φάση, OK, προτιμώ να κάνω το πάθος μου και το όνειρό μου και να βγάζω 800 ευρώ το μήνα, 1000 ευρώ το μήνα, μα, και να πω ότι τουλάχιστον, okay, είτε βγάζω 1000 ευρώ το μήνα σαν stand-up, είτε βγάζω 1000 ευρώ το μήνα δουλεύοντα σε μια εταιρεία marketing, είτε βγάζω 1000 ευρώ το μήνα σε μια καυτέρια, προτιμώ να πεινάω ή οτιδήποτε και να κάνω αυτό που μου αρέσει παρά να βγάζω και λίγα περισσότερα λεφτά και να κάνω κάτι πιο σίγουρο. Οπότε αυτό ήταν το πλάνο μου. Και ήμουν συμφιλωμένο με το ότι μπορεί κάποια στιγμή να, μην, να ζω πολύ. Ε, ε, με πολύ λίγα χρήματα, αλλά να κάνω αυτό που μπούσταρ. Οπότε ε, αυτό ήταν το μου και γι' αυτό είναι και γαμάτο που πλέον τα έχω καταφέρει και ζω από το stand-up. Ε, οπότε σα απαντάω, είναι πολύ δύσκολο να ζει μόνο από την κομμωδία. Ε, γενικά από το stand-up, νομίζω ότι να είναι πολύ ελάχιστοι άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά από το stand-up. Δόξα τω Θεώ, είμαι σε ένα σημείο που μπορώ να πω ότι συντηρούμε μόνο από το stand-up, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, γι' αυτό κάνω και άλλα πράγματα. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχουν χορηγοί. Ευχαριστούμε την εταιρεία Mast. Ε, Γι' αυτό υπάρχει το Instagram, γι' αυτό υπάρχουν εξή bonus πράγματα που κάνει. Γιατί, α πούμε, το να πει ότι ζει από stand-up έχει πάρα πολύ άγχο. Δηλαδή, ξέρει, μπορεί να βγάλει ένα μήνα, ξέρω κάποια χρήματα για να πει ότι okay, βγήκε ο μήνα. Και μετά όμω τι, δηλαδή, αν τον επόμενο έρθουν μηδέν άτομα σε μια παράσταση, το οποίο είναι πολύ εύκολο, γιατί μπορεί να γίνει COVID, μπορεί να υπάρξει γρήπη των χειρών, μπορεί να... Να... να, βρέξει, να φύγει ο κόσμο για τρία ημέρα, δεν ξέρω τι. Ε, υπάρχει ένα βασικό έτσι, πρόβλημα και δεν μπορεί να ζήσει με το άγχο του ότι okay, κάθε μήνα πρέπει να γεμίζει το θέατρο μου, γιατί δεν θα είχαν πληρώσει το νίκη μου. Οπότε γι' αυτό ε, όλοι λίγο πολύ ε, κάνουμε και άλλα πράγματα παράλληλα. Εντάξει, Είναι λίγο σάντο ότι στην Ελλάδα. Ξέρεις, γιατί είναι και από τα πράγματα που με προβληματίζουν γενικά. Ότι πρέπει να. Δεν είναι κανένα όνειρο. Τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό. Αυτό το πω τώρα και κλάει. Δεν είναι κανένα όνειρο το να γίνει διαφημιστής στο Instagram ή οπουδήποτε. Ε... Αυτό. Πολλέ φορέ έρχεται με ένα κόστο. Εντάξει, έχω κι εγώ διαφημίσει πράγματα που ενδεχομένω δεν θα ήθελα. Ε, σίγουρα όχι την 3Must, αγαπάμε την 3Must. Αλλά ξέρει είναι από τα πράγματα μου, που δεν θε να, δεν ξέρεις, δεν είναι το ονειρό να διαφημίζω πράγματα, αλλά είναι κάτι αναγκαστικό που πρέπει να κάνει και είναι καλό ττάξεις, τουλάχιστον, ότι τουλάχιστον ο κόσμο το έχει μάθει αυτό πλέον και δεν θα σου ξυνεί, αν σου πει, αν δει μια διαφημίση στο Instagram και πει τι κάνει ή οτιδήποτε, γιατί θα καταλάβει ότι είναι ένα τρόπο ε, να κερδίσουμε χρόνο και Και ενέργεια ε, για να μπορούμε να παράγουμε μετά content ή παραστάσει ή οτιδήποτε είναι αυτό. Ε, λοιπόν. Επόμενη ερώτηση: Αν έχω βιώσει αναβλητικότητα, πώ την ξεπέρασα και τι κάνω τον δεν νιώθω δημιουργικό, Λοιπόν, κάθε μέρα νιώθω αναβλητικότητα. Είναι από τα πράγματα που πραγματικά προσπαθώ πάρα πολύ να λύσω, γιατί είναι το δύσκολο στο stand-up. Ένα από τα δύσκολα πράγματα στο stand-up, τέλο πάντων. Είναι ότι ουσιαστικά πρέπει κάθε μέρα να είσαι εκεί. Δεν έχει κάποιον να σου πει, κάνει αυτό ή υπάρχει deadline. Δηλαδή, εγώ κάθε μέρα πρέπει να γράφω, αλλά χωρί να υπάρχει πίεση τόσο απαραίτητα να γράψω. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα δεν γράψω, δεν θα μου πει τίποτα. Ούτε θα με πάει πίσω. Για μία μέρα ή οτιδήποτε. Μακροπρόθεσμα θα μου κάνει κακό, οπότε είναι δύσκολο να βρει την πειθαρχία. Ε, πραγματικά προσπαθώ πάρα πάρα πολύ να βρω λύσει σε αυτό. Δεν έχω ακόμα απάντηση. Γενικά, όταν είμαι, νιώθω αναβλητικότητα, προσπαθώ να πω ότι θα κάτσω έστω και 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, να πω ότι θα το κάνω και νιώθω καλύτερα μετά. Από το να μην κάνω τίποτα, ε, το να κάνω κάτι ε, με βοηθάει αρκετά. Λοιπόν, κάτι που σε έχει μάθει κομμωδία. Ένα από τα πράγματα που με έχει μάθει κομμωδία, παιδιά μου, είναι ότι. Ε, Μαθαίνει να διαχειρίζει την αποτυχία πολύ καλά, γιατί ουσιαστικά όταν παίζει καινούργια κείμενα, ε, δεν ξέρει πώ θα πάνε, λογικά θα πεθάνει. Και αυτό το είσαι σε μια σκηνή, λε αστεία, δεν γελάει κανένα, είναι τύπου πολύ βαρύ συνέστημα. Ε, οπότε σε μαθαίνει να είσαι OK με την αποτυχία, να είσαι OK να μην τα πηγαίνει απαραίτητα πάντα καλά. Ε, Επίση, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η στον στο να έχω υπομονή και ένα από τα πράγματα θα τα πω και στην πορεία σε μια ερώτηση που μου έχουν κάνει. Θεωρώ ότι ξέρεις, για να, θες, για να, βελτιωθείς βασικά στην κομμωδία θέλει αυτό πάρα πολύ υπομονή. Δηλαδή να πει ότι αν ξεκινήσω εγώ σήμερα και γράφω κάθε μέρα για 7 ώρε τη μέρα που δεν γίνεται, αλλά έστω ότι το καταφέρνω για 1,5 χρόνο, σε αυτό τον 1,5 χρόνο δεν θα φανεί καθόλου διαφορά που θα έχω κάνει. Οπότε ξέρει, εγώ μπορώ να γράφω, να παράγω, να κάνω ένα ράνο και να τα βάζω τον κόλο μου στο τέλο τη ημέρα. Σε όλη την έκφραση. Ε, οπότε ε, θέλει πολύ υπομονή και αυτό σε βοηθάει πολύ. Δηλαδή, δεν παίζει και άγχο να, να με γίνει σήμερα αυτό που θε. Ε, και με έχει μάθει να μην τα παρατάω. Γιατί πάλι, όταν παίζει μια παράσταση και πάει χάλια, ε, έχω μάθει να πατάω στα πόδια μου και να πω ότι, okay, εντάξει, δεν βγήκε σήμερα, θα βγει την άλλη μέρα. Ε, πιστεύω θα κρατήσει η φάση με το κομικυλίκι στο μέλλον. Το κομικυλίκι είναι μια δικιά μου λέξη, αλλά δεν πειράζει. Ε, πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρεαλιστικά, όχι μόνο για μένα για οποιονδήποτε. Το να είσαι, ε, έχουμε θέμα με τι κάμερε. Όχι, κουμπλέμαστε. Okay, μόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί. Δεν έχουμε ακόμα δείγμα, δεν έχουμε ακόμα γενιές κομικών που έχουν γεράσει για να δούμε ότι είναι εφικτό ε, να ζήσει από την κομμωδία για πάρα πολύ καιρό. Ε, είναι κάτι που με προβληματίζει, είναι κάτι που σκέφτομαι. Ε, θα ήθελα με κάποιο τρόπο να, στην επόμενη δεκαετία να έχω ένα safety, να πω ότι τουλάχιστον ε, θέλω να κάνω στάντα πρέπει, δημο, για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά έχω και ένα backup plan, το οποίο μπορεί να είναι... Ένα μαγαζί, ένα comedy κλαμπ, μια σχολή stand-up. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά προσπαθώ και σκέφτομαι ότι όσο μπορώ, τώρα που πάει καλά η φάση, έχω πίσω μέρο στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο να μπορώ να επιβιώσω και στο μέλλον. Και μετά να είμαι πιο χαλαρό και να κάνω την τέχνη μου. Θεωρεί ότι έχει καβαλήσει το καλάμι που είσαι τόσο μικρό και γεμίζει θέατρα, ενώ οι συναδελφοί σου που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά δεν το καταφέρνουν. Λοιπόν, ε, δεν θεωρώ ότι έχω καβαλήσει το καλάμι και αυτό είναι από τα πράγματα έτσι που με προβληματίζουν πάρα πολύ. Το έχω πάρα πολύ στο μυαλό μου. Ε, αλλά θεωρώ ότι ειλικρινά εξής, περισσότερο είναι περισσότερο μια προβολή που συμβαίνει. Δηλαδή, βλέπω και κόσμο να, να το λέει, αλλά δεν πιστεύω ότι ισχύει. Και πολλέ φορέ και στο λέει κόσμο, αλλά χωρί να γνωρίζει τι έχω στο κεφάλι μου ή οτιδήποτε. Γιατί πραγματικά πιστεύω και το νιώθω χίλια ότι μέσα μου είμαι ένα λούστη, ένα μάνι, ξέρω εγώ. Απλά που κάνει τη φάση του, κάνει τζέρτζελο. Και θεωρώ ότι όσοι παρτίζελο θα, θα δείχνει και ότι δεν το δεν το έχω καβαλήσει στο καλάμι. Θεωρώ ότι η ταπεινότητα είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα και εργαλεία, όχι μόνο για να διαχειριστεί κάποια πράγματα, αλλά και για να εξελιχθεί σαν καλλιτέχνη ή οτιδήποτε. Το να είσαι ταπεινό. Ε, οπότε δεν το πιστεύω αυτό. Τώρα, απ' την άλλη, έχω φτιάξει μια θεωρία ότι το να είσαι ρεαλιστή δεν σημαίνει ότι την έχει ψωνίσει ή οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτό. Αν βγει τώρα ο Σάκη Ρουβά, βασικά έχει, μην πω για το Σάκη έστω ότι είσαι στο σχολείο και γράφετε ένα, ένα διαγώνισμα και κάποιο, ξέρω εγώ, έχει γράψει για 20 και του λένε Ερέσει, Μάνο, έγραψες, πόσο έγραψε. Ε, δεν έχω πάει καλά και δεν ξέρω και θα δούμε. Και παίρνει 20, και ενώ έχει βγει και έχει πει: Θα πάρω 10. Αυτ, ο Μάνο εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι λάθο. Το να γράφει για 20 και να λε: Έχω πάει καλά, δεν είναι ότι την έχει ίσα σα-ίσα. Οπότε αυτό πιστεύω. Έχω μια εικόνα, ρε πει, okay, σίγουρα γνωρίζω ότι πάει καλά η δουλειά μου ξέρω, και έχω μια εμπορική επιτυχία. Χωρί αυτό να σημαίνει όμω ότι ε, θεωρώ ότι είμαι ο φυσφή, ότι είμαι ο καλύτερο κομικό στην Ελλάδα ή οτιδήποτε. Ε, αλλά αυτό, υπάρχει μια λεπτή γραμμή εκεί πέρα. Οπότε ξέρει, λειτουργώ. Εάν γίνει κάποια πρόταση ή οτιδήποτε που δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο μου κομικά ή εμπορικά, σίγουρα θα το σκεφτώ και μπορώ να πω και όχι εν τέλει. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι με κάνει ψωνισμένο. Ε, ψωνισμένο σε κάνει να μην έχει εικόνα του που βρίσκεσαι και τι δουλειά χρειάζεται να ρίξει ακόμα, που δεν πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτό το σημείο. Και επίση να πιστεύει ότι κρατάει και για πάντα. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Γι' αυτό που σα είπα και πριν, επειδή έχω πολύ καλά και μεγάλε συνέστηση και με προβληματίζει το ότι σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Ε, θεωρώ ότι δεν έχω καβάλει στο μου. Κριντζάρω με τον εαυτό μου. Κριντζάρω πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ειδικά όταν βλέπω παλιά βίντεο. Πήγα να δω live of speed πρόσφατα. Δεν μπορούσα να το δω. Βγαίνουν τα podcast. Έχουμε τον πάνω εδώ πέρα πολύ δε για γιορθώσει. Δεν μπορώ να το δω. Το βάζω σε fast forward. Κλείνω τα αυτιά μου. Δεν μπορώ να βλέπω. Ε, ελπίζω να μην είναι και για εσά το ίδιο. Λοιπόν, ε, χειρότερη στιγμή στη stand-up καριέρα μου. Ε, έχω δύο. Θα πω τη δεύτερη. Πάρα πολύ κακή εμπειρία στα χανιά παίζαμε. Και έτσι, όπω παίζω την παράσταση, ξαφνικά μια κοπέλα αποφασίζει, χωρί κανέναν λόγο, να πετάξει ένα πλαστικό κουτάλι στη σκηνή. Out of context, πετάει ένα κουτάλι στη σκηνή. Εγώ τώρα είμαι σε φάση, τι συμβαίνει ακριβώ. Κατα... Είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Το αστείο τη είναι ότι η κοπέλα όχι μόνο το πέταξε, αστόχησε κιόλα. Και ο Ιωρίξη κάνει σκηνή, τρώξε ένα βήμα μπροστά από τη σκηνή. Το οποίο σημαίνει δεν έφτασε σε μένα. Και λέει στο κεφάλι τη: Ωραία. Έριξε ένα πλαστικό κουτάλι σκηνή. Τι κάνω τώρα. Και δε, δεν το πέτυχα. Α. Συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή Β. Που έκανε. Σηκώνομαι πάνω, περνάω 150 άτομα, πιάνω το κουτάλι και μου το δίνει χέρι-χέρι. <Κι> ναι, παιδιά. Και είμαστε τώρα 200 άτομα στα χανιά να κοιτάμε μια κοπέλα 16 χρονών να σηκώνεται, να παίρνει ένα κουτάλι πλαστικό το οποίο έχει στοχήσει, να μου το δίνει χέρι-χέρι, εγώ να μην έχω ιδέα τι συμβαίνει. Εντάξει, ήταν πολύ άβολο, πάρα πολύ άβολο. Είχα νευριστεί κιόλα λίγο γιατί ήταν λίγο ασεβέ. Ε, τη την ψιλοείπα και συνέχισα με την παράσταση κανονικά. εντάξει, το δικαιολόγιο ήταν παιδάκι, αλλά ήταν φουλάκιρο. Καραλέω. <συσχελόν> ναι, φουλ. Στην Κρήτη δεν τη λε σε κανέναν. Καλά, Όχι, δεν ήταν χρησιμοποιημένο κουτάλι, ήταν πλαστικό κουτάλι του τούρτα. Κάποιο είχε γενέθλια. Ευτυχώ δεν είχε φάει τούρτα, ναι. Πάρα θα ήταν, χειρότερα ήταν χειρότερο ε, αυτό. Μακάρι να κάτι να τσιμπήσει, <laughs> όχι. Δυστυχώ, εντάξει, βλέπω ρε παιδιά σε κάτι ράπρε και κάτι τέτοιο. Αναφέρει ένα ράπρε, ξέρω εγώ, για. Κα καπνίζω τα τάδε τσιγάρα και του πετάνε συναυλή τσιγάρα. Ναι, ε, να πει. <laughs> ναι, όχι, ναι, ο άλλο λέει: Ξέρω, μου αρέσουν αυτέ τι σοκολάδε του πετάνε σοκολάδε στο live. Ε, θέλω να γράψω ένα κείμενο, ρε φίλε, μια μέρα. Ξέρω ότι που. Αυτό. Ε, μ' αρέσουν τα τάδε τσιγάρα και να σκάω τώρα και να μου πετάνε. Δεν ξέρω. Το Είτε, κουτάλι, το όχι το ήταν άκυρο. Όχι, σκεφτό ούτε. Σκεφτό ούτε ναι, δεν, δεν είχε ενθουσιαστεί με τη φάση λογικά και απλά πέταξε ένα κουτάλι. Ποτέ, δηλαδή. δεν ήρθε μετά, ήρθε, μετά το... μου λέει συγγνώμη και τέτοια ξέρω εγώ. Τη λέω εντάξει, ξέρω τη φάση. Μου λέει Why not because my love, δεν μου λέγε πράγματα. Λέει, μου λέγε Χαζομάρε. Έτσι okay. Ε, πάνω, συνεχίζουμε. Ε, για να κάνει. Πιο περίεργο από το να σου πιάξει ένα κουτάλι Και δεν είναι ότι μου το πετάξει. ότι να μου το πετάξει. Πες ΟΚ. Okay. Το ότι σηκώθηκε να μου το δώσει χέρι-χέρι, αυτό ήταν χειρότερο. Ναι, γιατί σημαίνει το βάλαμε να σχείρω μετά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε κάτι γραμμένο ναι. πάνω Όχι, δεν είχε κάτι γραμμένο. Δυστυχώ όχι. Γράφουν στα μαχαίρια μόνο του κειμένου του κειμένου Κάτι άλλο δεν έχω. Η αλήθεια είναι. Συνεχίζουμε. Ε, για να κάνει stand-up, υπάρχει μόνο εμπειρία ή υπάρχει και θεωρία. Προφανώ υπάρχει θεωρία. Υπάρχει η θεωρία του χιούμορ γιατί γελάμε και τέτοια πράγματα. Που πάντα πρέπει να ψάχνει καινούργια πράγματα και να μαθαίνει. Δηλαδή, εγώ υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζω και συνέχεια προσπαθώ να μαθαίνω. Ε, το ενδιαφέρον τη υπόθεση. Ε, μιλάω τόσο γιατί πρέπει να πεθάνω, παιδιά. Όλα καλά. Εντάξει, θα ζήσω. Ε, θα ήταν πολύ άβολο να πέθανα τώρα. Και οι τελευταίε μου λέξει να ήταν το ενδιαφέρον τη υπόθεση. Ε, υπάρχει και εμπειρία. Ναι, σίγουρα πολλά πράγματα τα μαθαίνει από την εμπειρία και το πιο δύσκολο από όλα που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν είναι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει πεπατημένη στι επιλογέ σου. Όχι τόσο καθαρά στο κομμάτι του να γράψει κάτι στο stand-up που και εκεί θέλει η εμπειρία του τι θα πάει και τι δεν θα πάει. Αλλά αυτό που με έχει δυσκολέψει εμένα προσωπικά πιο πολύ είναι ότι πολλέ φορέ μου προτείνουν πράγματα που πραγματικά δεν έχω ιδέα αν το να τα κάνω ή να μην τα κάνω είναι καλή κίνηση κακή κίνηση. Μπορεί να είναι από μια εκπομπή στο YouTube, από μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, μια εκπομπή στην τηλεόραση που έχουν προταθεί τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρει, κάθε φορά έρχεσαι αντιμετωπίση με μια απόφαση που δεν ξέρει αν πραγματικά θα σου κάνει καλό ή δεν θα σου κάνει καλό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, Ό,τι λε σε παραστάσει βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Ναι. Ε, Συνήθω ξεκινάω από ένα αληθινό γεγονό και μετά βάζω μια δόση υπερβολή και γίνεται αστείο, αν πα περιπτώσει. Δεν έχω κάτι που να είναι ψεύτικο σε παραστάσει ακόμα. Πιστεύω κάποια στιγμή θα μπορούσα να γράψω κάτι. Ε, στο κάλεσμα, στο πάρτι, έχω κάτι που έχω γράψει στο κεφάλι μου. Αλλά overall, γενικά παίρνω πράγματα που είναι κοντά μου και τα γνωρίζω και μιλάω για αυτά. Ε, θα έκανε τουρίστα στο εξωτερικό ή σε νησί. Στο εξωτερικό, σίγουρα θέλω να κάνω και το συζητάμε. Σε νησί υπάρχει ένα πρόβλημα ότι εγώ ζαλίζομαι πάρα πολύ στα καράβια. Ποτέ σε καράβι. Δεν μπορώ να μπω ποτέ σε καράβι. Ε, ζαλίζομαι εφού ποτέ σε νησιά που δεν έχουν αεροδρόμιο. Είναι λίγο δύσκολη πρόσβαση για μένα γιατί έχω πραγματικά τρελό θέμα με ζάλι. Πολύ πιθανό να έρθει και σε κάποια νησιά που δεν έχω έρθει. Ε, αν είχα επιλογή να κάνω παράσταση σε όποιον χώρο θέλω, ε, πού θα ήταν και γιατί. Λοιπόν, ε, θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω ε, σε, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, νομίζω, το οποίο μοιάζει με όπερα, είναι πάρα πολύ ωραίο χώρο. Νομίζω αυτό είναι ο επόμενο μεγάλο στόχο. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω και αν και δεν ξέρω αν θα πήγαινε καλά σε στάνταπ, γιατί είναι πολύ απλωμένο χώρο και έχει και ψιλουτάβανα εκεί ιστορίε, που δεν βοηθάει. Και εντάξει, τώρα αυτό φύλλο μακρινό όνειρο, αλλά το λέω μόνο και μόνο για να υπάρχει κατεγραμμένο κάπου, αν το καταφέρω ποτέ στη ζωή μου. Ε, θα ήθελα να πω να παίξω σε ένα στάδιο, δεν ξέρω. Ξέρει, βλέπει αυτά ρε, στο εξωτερικό που γίνουν. Εντάξει, δεν σου λέει να παίξουμε στο ΑΚΑ, αλλά στο stand-up στο εξωτερικό μπορεί να παίξει κάποιο σε 30, 40, 50.000 κόσμο. Οπότε γιατί όχι και στην Ελλάδα, σε μικρότερη κλίμακα, αλλά σε μια αρένα, ένα στάδιο. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα πολύ να ζήσω αυτή την εμπειρία. Ε, Αγαπημένο Έλληνα κωμικό, ο Βίρνα Θεδωρόπουλο και ο Θωμά Ζάμπρα πάρα πολύ. Ε, και ο Φυσφή είναι καλό. Αυτοί οι τρει νομίζω είναι αγαπημένοι μου. Καλό είναι. είναι, εντάξει. Ε, μου αρέσει να έρχονται να με χαιρετάνε, νιώθω άβολα και από κοντά είμαι προσιτό ή σνόμπ. Λοιπόν, ε, είμαι πάρα πολύ προσιτό από κοντά, μου αρέσει πάρα πολύ να με χαιρετάνε, το εκτιμώ πάρα πολύ, αρκεί να μην έρχονται με περίεργο τρόπο. Έτσι, γιατί έχω... αν έρθει κάποιο και μου πει Μου αρέσει η δουλειά σου και γάμο και τζέρτζελο, θα χαρώ πάρα πολύ. Ε, τώρα, αν έρθει κάποιο και μου, με κοιτάξει τα μάτια και μου κουνεί τα κλειδιά ή μου πει Εσύ δεν είσαι. Και του λέω ναι, και μου λέει Α, οκ. Okay. Και δεν μου πει τίποτα. Αυτό είναι λέει, περίεργο. Δεν μπορώ να πω κάτι εκεί πέρα. Αλλά γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, εννοείται, προσπαθώ. Ακόμα και αν δεν είμαι καλά ή οτιδήποτε. Πάντα θα κάτσω να μιλήσω με κάποιον. Ε, οπότε να μου μιλάτε, παιδιά. Να μην είστε ντροπαλοί. Θα γίνει τζέρτζελο. Ναι, ναι, ωραία. Σε χαιρετάζω τον κόσμο. Ναι. Πλέον σε γνωρίζω από το TikTok ή από την Κομονδία. Πλέον μου λένε πολύ συχνά σε γνωρίζω από το TikTok. Αυτό το έχω συνηθίσει, ρε φίλε, πλέον να σου πω κάτι. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Στην αρχή μου τάσκα, γιατί είμαι σε εχω έχω κάνει stand-up, έχω κάνει χιλιάδια πράγματα. Με ξέρει από το TikTok που κάνω TikTok dances, ξέρω εγώ, αλλά. <laughs> Εντάξει, τώρα είναι κομμάτι τη δουλειά μου και κάνω και κομμάτι και στο TikTok. Ρε φίλε, πολλά πράγματα ας πούμε, μπορεί να βάζω stand-up στο TikTok και ο άλλο να μην ξέρετε τι, με... τι είναι ή τι κάνω. Και να νομίζει ότι είμαι απλά TikToker που κάνει, παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει πράγματα, ξέρω <laughs> ε, Μπορεί χωρί κονέ να φτάσει ψηλά στη δουλειά σου. Είναι ανταγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν πιστεύω ότι παίζουν ρόλο τα κονέ. Εγώ γενικά έχω φτάσει εδώ χωρί κονέ. Έχω κάποιου ανθρώπου που με έχουν βοηθήσει σίγουρα. Ε, αλλά δεν πιστεύω ότι τα κονέ χρειάζονται. Είσαι μόνο στο stand-up καλό ή κακό. Τα κείμενά σου παίζει στο YouTube ή στο content σου. Πάλι μόνο σου μπορεί να είσαι. Ε, και γενικά όπου υπάρχουν πολλέ κλίκε, έχω δει ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Ε, είναι πολύ ανταγωνιστικό ο χώρο. Παίζει πολύ κράξιμο. Αλλά αυτό είναι ε, για άλλη συζήτηση, ε, ερώτηση. Ε, πόσο δύσκολο είναι να ταξιδεύει συχνά για παραστάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ κουραστικό. Ε, εντάξει, είναι πολύ όμορφο γιατί βλέπει όλη την Ελλάδα και ωραία μέρη και γνωρίζει κόσμο και είναι πραγματικά τρελό τζέρζελο. Αλλά το συνεχόμενο touring είναι, είναι αρκετά κουραστικό και είναι το πιο κουραστικό πράγμα έτσι, που έχω ε, στη ζωή μου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί λείπει και πολλέ μέρε από το σπίτι σου. Δηλαδή, υπάρχουν τουρίνγκ που μπορεί να λείπω μια εβδομάδα. Ε, συν τη μέρα του ταξιδιού, συν τη μέρα που θα πρέπει να κοιμηθώ νωρί ε, και να φτιάξω πράγματα και την μέρα μετά που θα πρέπει να γυρίσω και να φτιάξω πάλι πράγματα και ιστορίε. Είναι αρκετά, είναι αρκετά, κουραστικό να το κάνει σε βάθο χρόνου. Δηλαδή, έχω υπολογίσει ότι από τι 365 μέρε του χρόνου στην Αθήνα πρέπει να είμαι τι 200. Δηλαδή, λοιπόν, το 1 τρίτο των ημερών λείπω από την Αθήνα και από το σπίτι μου. Οπότε είμαι επαγγελματία νομά. Είναι ίσω αυτό που με ξέρει μακροπρόθεσμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω μέχρι τα 50 μου. Σίγουρα θέλω να κάνω stand-up μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, γιατί το αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τουράρω σε τέτοιου μεγάλου ρυθμού. Ε, είναι δύσκολο. Λοιπόν, ε, ε, γιατί δεν έχω φοιτητικά εισιτήρια στι παραστάσει μου, ρωτάει εδώ πέρα μια κοπέλα. Πολύ ωραία ερώτηση. Ο λόγο είναι, φίλοι μου, ότι όλο μου το κοινό είναι φοιτητέ, το 99%. Οπότε, αν είχα φοιτητικό εισιτήριο, η γενική είσοδο που έχω θα γινόταν φοιτητική είσοδο. Οπότε, α πούμε, αν είχα 10 ευρώ γενική είσοδο, 8 ευρώ φοιτητική, επειδή όλο το κοινό είναι φοιτητέ, θα ήταν σαν να έχω γενική είσοδο 8 ευρώ. Οπότε, αν έβαζα γενική είσοδο 8 ευρώ, μετά θα πρέπει να βάλω φοιτητική είσοδο 6 ευρώ. Οπότε μετά θα πρέπει να βάλω... Εφόσον θα ρώτησαν όλοι με 6 ευρώ, γενική είσοδο 6 ευρώ και δεν θα έτεινε στο 0 αυτό. Οπότε θα έπαιζα δωρεάν. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να το κάνουμε γι' αυτό. Μπορεί να. ωραία ιδέα είναι. Απλά αυτό, αυτή τη στιγμή όλο το κοινό μου είναι φοιτητέ. Οπότε αυτή η έκπτωση ε, είναι σαν να μειώνω γενικά την γενική είσοδό μου. Γιατί. Ε, Καλά, παίζει σίγουρα ρόλο και το θέατρο. Γενικά και οι χώροι που παίζει, το νίκη που θα, πληρώνει, που θα δίνει στο χώρο ή οτιδήποτε. Κάποιε φορέ μπορεί να δείτε ότι σε ένα μέρο, δύο, μπορεί να βάλω και 12 ευρώ. Γιατί α πούμε ο χώρο να ζητάει τρελά λεφτά που δεν βγαίνουν. Ε. Ε, αλλά εντάξει, είναι και συνήθω επιλογή σου. Αλλά γενικά εκεί κάτω από. Νομίζω το 8 δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό με βάση τα έξοδα του το, το θεάτρου και τα και φώτα και ιστορίε και, και τέτοια πράγματα. Δεν, και δεν, αν έχει την εντύπωση σε θέατρο, δηλαδή να βάλει τόσο χαμηλή είσοδο, δεν πρέπει να το κάνει κάποιο κωμικό και η είναι ότι ρεαλιστικά δεν βγαίνει. γιατί πολλά έξοδα. Αλλά ξέρει, μπορεί να πει κάποιο που να έχει ή πάρα πολλά εισιτήρια ή ξέρω εγώ κόσμο μεγαλύτερο και, και φοιτητέ, να βγάζει νόημα. Πιστεύω πως παίζει και αυτό ρόλο. Τι σκέφτεσαι να έχει την αγορά με αυτό. Να χολάει την αγορά. Ε... <σχεύτερος> <σχεύτερος> ναι, σίγουρα. Παίζει αυτό, α πούμε, πάρα πολύ. Στι χαμηλέ τιμέ για την ίδια προσφορά που κάποιο άλλο έχει πιο στάνταρ. έχουν μια τιμή για κάποιο λόγο. Ναι, ναι. Κομικός, πούμε, βάζεις όλα 6 ευρώ και έλεγε να μήνουν 10 θα γινόταν ναι, σίγουρα θα γινόταν. Ρε. Φίλε, εντάξει, καλό είναι αυτό που λες. Υπάρχει μια τιμή τη αγορά που δεν πρέπει να τη, να τη λούζεις, γιατί μετά κάνει ζημιά σε όλου, α πούμε. Okay. Οπότε υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από το φίλο μου το Διονύση. Τον ξέρω προσωπικά. Μου λέει: Όντα κάποιο που ξεκίνησε από το μηδέν για να πετύχει κάτι καθόλου υποσχόμενο, τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που θέλει να πετύχει κάτι αντίστοιχο. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Οπότε πάρτε χαρτί και σημειώστε. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που θα το συμβούλευα είναι παιδιά να το πιστέψετε. Τα πάντα είναι πιθανά. Τα πάντα μπορείτε να τα καταφέρετε. Και σα το λέω γιατί, όπω σα είπα και εγώ, έκανα κάτι που ειδικά το 2015 που εγώ το αποφάσισα, όχι απλά το stand-up δεν ήταν. Εξηγώ στον κόσμο δεν ήξερε καν τι είναι το stand-up. Εντάξει, και εγώ λέω πάμε να το κάνουμε. Εγώ είμαι πολύ τη άποψη ότι αν το έχει κάνει έστω ένα άνθρωπο στον κόσμο αυτό που θέλετε να κάνετε, μπορείτε να το κάνετε κι εσεί. Μπορεί να είναι να παίζει ε, ξέρω, bridge με τα πόδια σου. Okay. Και να υπάρχει ένα άνθρωπο εκεί έξω που να έχει κάνει ρεκόρ γκίνε 7 ώρε συνεχόμενα bridge παίζει με τα πόδια του. Μπορεί να το κάνει και εσύ, φίλε μου. Ε, αυτό πιστεύω πάρα πολύ. Πραγματικά δεν υπάρχει όριο που θέλετε να πετύχετε και δεν νομίζω ότι είναι ουτοπικό. Οπότε το πρώτο, άμα, πρώτο πράγμα είναι να το πιστέψει και να, να, να. πραγματικά εφόσον το έχει κάνει ένα τουλάχιστον μπορεί να το κάνει και εσύ. Το δεύτερο πράγμα είναι η αναζήτηση, να ψάχνει κάθε μέρα να μάθει πράγματα για αυτό που θε να. Ε, Εξελίξει, αν πας προσδοκίσει να κάνει, η θεωρία που λέω εγώ. Να μαθαίνει συνέχεια πώ να. How to get better at playing guitar. Στο Ιντερνετ, παιδιά, και σε απλά πράγματα, ε, υπάρχει τρελή πληροφορία εκεί έξω. Μπορεί να γουγκλάρει πώ να πίνει νερό και να σου βγάλει legit πράγματα που δεν ήξερε. Οπότε, ψάχτε με αυτό συνέχεια και η αναζήτηση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, α εγώ ένα από τα βασικά πράγματα που έχω κάνει και ακόμα καταπιάνομαι, δεν είναι μόνο το πώ να γράψω καλύτερα αστεία ή πώ να είμαι καλύτερο σε ερωτήσει μου ή πώ να είμαι καλύτερο στο podcast μου. Είναι και να. Ε, π.χ. το πώ να κοιμάσαι καλύτερα ή το πώ να είσαι πιο παραγωγικό με στη μέρα σου. Είναι πράγματα που είναι ένα άλλο κλάδο, ένα άλλο πεδίο που έχει πολλή πληροφορία. Και α πούμε, αν πει ότι εγώ θα κοιμάμαι καλύτερα, μετά θα είμαι πιο ξύμιο, πιο δημιουργικό, άρα θα έχω περισσότερη ώρα να κάνω αυτά τα πράγματα, άρα καλύτερα. Ε, οπότε, ψάξει όλα τα πεδία. Σκέψει οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει από τη διατροφή σου, στον ύπνο σου, στι ε, παραγωγικότητα και προφανώ στο πεδίο που έχει να κάνει, ψάξε, εφάρμοσέ τα, βρε τι δουλεύει, trial and error, ok. Ε, και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το, το αντικείμενο. Ε, τρίτο πράγμα, να φτιάξει ένα πρόγραμμα, όπω είπα και προηγουμένω, να πει ότι θα κάνω αυτά στοχευμένα, ε, πολύ συγκεκριμένα. Να μάθει να λες όχι. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, για να πετύχει κάτι δυστυχώ, ειδικά στι ηλικίε που είμαστε, πρέπει να θυσιάσει πολλά πράγματα. Ε, και αυτό έχει και ένα κόστο. Δηλαδή, εγώ το λέω με το τέτοιο ότι έχω χάσει πολλού ανθρώπου λόγω του stand-up. Και δηλαδή όταν ήμουν φοιτητή, α πούμε, ε, ε, ναι, βασικά, δεν έχω πάει σε πολλά πάρτι στη ζωή μου, δεν έχω βγει πολύ με του φίλου μου. Πολλοί θα ξενερώσουν. Οι κοπέλε μου μου είχαν πει, εγώ, whatever, δεν μπορώ να μην βρισκόμαστε. Και είναι σεβαστά όλα αυτά τα πράγματα προφανέστατα. Απλά, αν θε να πετύχει κάτι, θα πρέπει να είσαι OK με το να χάσει ανθρώπου και πράγματα που άλλοι κάνουν. Αλλά στο τέλο τη θεωρώ ότι αξίζει. Αν αγαπά αυτό που κάνει, δεν το, το μετανιώνει. Ε, και να ρισκάρε, παιδιά. Να ρισκάρε, μη φοβάσαι να εκτεφεί, μη φοβάσαι να κάνει πράγματα. Ε, αν έχει μια ιδέα, κάντινα και α πάει χάλια. Και ένα, δύο, τρία, δέκα πράγματα να πάνε χάλια, και κάποιοι θα γίνει αυτό που πραγματικά θε. Δηλαδή, ε, αυτό έχω καταλάβει τη δικιά μου εμπειρία. Οπότε, αν τα ενώσετε λεφτά, βγαίνουν νομίζω πέντε-έξι συμβουλέ. Λοιπόν, πώ ξεχωρίζω γραμμή ιδιωτικότητα και δουλειά, το απάντησα προηγουμένω. Και αν είναι δύσκολο να κάνω νέε διαπροσωπικέ σχέσει λόγω αναγνωσιμότητα, δεν είναι δύσκολο. Δεν έχω βέβαια δηλαδή, στο μυαλό μου ότι ξέρει κάποιο μπορεί να με προσεγγίζει, επειδή whatever. Ε, το μόνο έτσι. Βασικά είμαι λίγο δύσκολο σαν άνθρωπο. Γιατί και όπω σα είπα, είμαι πολύ κλειστό άνθρωπο και πολύ τραπαλό. Οπότε γενικά γνωρίζω δύσκολα κόσμο. Είτε με ξέρουν είτε δεν με ξέρουν. Ε, και λόγω χρόνου και όλων αυτών που είπα, επειδή προσπαθώ να εφαρμόζω και αυτά που σα είπα προηγουμένω. Και εγώ πολλέ φορέ δεν έχω πολύ χρόνο ούτε να δω του δικού μου ανθρώπου. Οπότε το να μπει κάποιο καινούργιο στη ζωή μου είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητα αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό το segment. Σιγά σιγά φτάνουμε προ το τέλο. Έχουμε άλλα δύο segment. Είναι οι εσωτερικέ ερωτήσει οι επόμενε. Ε, ήδη έχει αρχίσει να κλείνει η φωνή μου, να ξέρετε. Μιλάω μια μισή ώρα μόνο μου, δεν παίζει άγχο. Πέρασα από την παιδική ηλικία, έδωσα στην <σχ> εφηβεία. Ισχύει, πάω στην τώρα με τα κακοράκια, <σχύ> ναι, έχει γίνει και αυτό. Λοιπόν, ε, πώ διαχειρίζουμε το άγχο, πώ αντιμετωπίζει το άγχο στη σκηνή, πώ ξεπερνά το άγχο τη έκθεση. Ε, γενικά, έχουμε πολλέ ερωτήσει για το άγχο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που με ρωτάτε γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαι ειδικό να το πούμε αυτό, οπότε δεν μπορώ να σα πω κάποια συμβουλή συγκεκριμένα. Θα σα πω το πώ γενικά εγώ διαχειρίζομαι το άγχο. Πολύ με έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία ε, και γιατί βλέπει από πού προέρχεται το άγχο και τι σημαίνει άγχο, γιατί δεν σημαίνει ότι. Αυτό έχω καταλάβει μετά πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, ότι ουσιαστικά δεν είναι ένα συνέστημα το άγχο από μόνο του. Ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω. Οπότε βλέπει από πού προέρχεται και προσπαθεί να λύσει τα... τι ρίζε του ουσιαστικά. Ε, είναι κάτι που έχω, έχω πολύ άγχο ζωή μου. Πλέον έχω μάθει να ζω με αυτό σε βαθμό που είμαι πάρα πολύ cool. Δηλαδή, ξέρεις, από εκεί που θα λέω ότι είμαι ένα πολύ άγχο άνθρωπο, πλέον είμαι ένα άγχο άνθρωπο, αλλά είμαι cool με αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, έχω άγχο, αλλά ξέρει, το ξέρω ότι υπάρχει και είναι σαν να έχουμε δύο παράλληλε ζωέ. Παράλληλη αγάπη, ποιο το έχει γράψει το κομμάτι, η ανδρομάχη ή η άλλη κοπέλα. Ε, οπότε, μόνο μου. Ε, οπότε, ε, ναι, έχω άγχο, ε, αλλά μαθαίνω να ζω με αυτό. Ε, θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία γενικά βοηθάει πάρα πολύ. Ε, Ποιου φόβου έχω ξεπεράσει για να φτάσω μέχρι εδώ. Ε, τον έναν τον είπαμε είναι ο φόβο αποτυχία. Ε, ότι ξέρει, θα ανέβει σκηνή, μπορεί να αποτύχει και μαθαίνει να είσαι OK με αυτό. Ο φόβο μοναξιά είναι επίση πολύ σημαντικό, γιατί όπω σα είπα και πριν, ε, παίρνει πολλέ θυσίε και μένει πολύ μόνο σου ε, κατά τη διάρκεια τη κομμωδία. Και θα λέω και ο φόβο βιοπορισμού, γιατί όπω σα είπα και πριν, ε, είναι κάτι πάρα πολύ αγχωτικό να ζήσει από την τέχνη σου και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που έχω ξεπεράσει. Λοιπόν, ε, πώ ξεπερνάω ή πώ ζω με την αβολοσύνη ή την τροπή. Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, θα πω σε αυτό το σημείο ότι, παιδιά, η ντροπή δεν είναι κακή. Αυτό είναι η συμβουλή μου. Δεν είναι κακό ούτε να είσαι άβολο ούτε να είσαι ντροπαλό. Ε, και αυτό σου λύνει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το έχουμε πολύ ταμπού το να είσαι ή άβολο. Έχουμε πάρα πολύ και με αυτό. Το θεωρώ και καλό στοιχείο μου. Ε, και το αναγνωρίζω. Η αναγνώριση του προβλήματο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, να είσαι κάπου σε μια καυτέρη, ξέρω εγώ, και σου λένε θέλετε ε, Brazilian ή Arabican, και δεν ξέρετε να απαντήσετε. Απαντήστε, <laughs> είμαι άβολο <laughs> και θα λυθεί το πρόβλημα. <laughs> είναι απόλυτα οκ okay να είσαι αμήχανο και άβολο. Και όταν αναγνωρίσει και το πει στον άλλον, ποτέ κανεί δεν με έχει αντιμετωπίσει με περίεργο τρόπο. Είχα πάει τώρα προθέσει στο αεροδρόμιο. Ε, ε, και είχα μια βαλίτσα τέλο πάντων. Πάνω να τη βάλω στα ντουλαπάκια πάνω από, το, από τι καρέκλε του αεροδρομίου και την, δεν χωρούσε τέλο πάντων. Έβαλα λάθο. Και έρχεται η αεροσυνοδό και μου κάνει ανάποδα. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα αν εννοούσε να τη γυρίσω έτσι ή να την περιστρέψω 180 μίρε και κάνω το δεύτερο προφανώ. Οπότε γυρνά 180 μίρε και μαντέψτε δεν κλείνει πάλι το ντουλαπάκι γιατί δεν εννοούσε αυτό η κοπέλα. Και <laughs> την κοιτάμε περίσσα αυτοεπίθεση, τύπο έτσι, και μου λέει όχι. Και εκεί ήταν κάτι πάρα πολύ αμήχανο έτσι καθημερινό που συνέβη πολύ πρόσφατα. Και το σχολιάζει και λέω: Χαχά, λέω, είμαι λίγο χαζούλη και αυτά. Και σπάω τον πάγο και γελάει και ήταν απόλυτα OK το ότι εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πώ θα μπει μια βαλίτσα στον τολαπάκια. Οπότε γενικά να είσαι OK με αυτό, να αυτοσαρκάζεστε και ο κόσμο το παίρνει πάρα, πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτό. Ε, νιώθω ότι σε αυτή την ηλικία κάνει όλε οι απογοητεύσει μαζί. Ωραία ερώτηση. Θεωρώ ότι ναι. Εμένα από τα πράγματα που με έτσι έχουν αγχώσει τα 25 είναι παιδιά ότι ενηλικιώνεσαι σε πολύ απότομα. Εγώ κατάλαβα ότι έχω μεγαλώσει σαν άνθρωπο όταν έπρεπε να ξεκολλήσω να αφήσω One Direction το δωμάτιό μου. Αυτή ήταν η στιγμή που ένιωσα ενήλικα. Εντάξει. εντάξει, όχι, αστείο Εύαν προφανώ. αυτό που είναι πολύ δύσκολο να τη βλέπει πρώτον κόσμο να παίρνει επιτυχία και να τελειώνει στρατού και ιστορίε, αυτό είναι το, πιο, μεγάλο πράγμα. Τη βλέπει κόσμο και φίλου να δουλεύουν ή οτιδήποτε. Και το δεύτερο έτσι χαστούκι, το οποίο πραγματικά με έχει σοκάρει, παιδιά, είναι ότι βλέπω κόσμο και φίλου μου που είναι σε συζητήσει για γάμου, για ιστορίε και για πράγματα. Αυτό είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, βλέπει τώρα κάποιου που είναι πέντε χρόνια μαζί ή οτιδήποτε, δεν σου λένε θα παντρευτούμε αύριο, αλλά αρχίζουν και το σκέφτονται. Και αυτό είναι σοκαριστικό, γιατί πριν δύο χρόνια ήσασταν σε μια πλατεία και παίρνετε περιπτερόμπειρε και ήσασταν τα λέσια του αιώνα. Και τώρα ακού ανθρώπου που αγαπά και εκτιμά να σου λένε θα παντρευτούμε. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σκαλωτικό. Ε, δεν είναι απογοητευτικό. Εντάξει, είναι πολύ αγχωτικό γενικά να είσαι σε αυτήν την ηλικία γιατί πρέπει να πάρει πράγματα και αποφάσει για τη ζωή σου. Το είχαμε πει και στο podcast με το ζήτη στο ρούμπο. Ε, έχω πολύ κόσμο που έχει τελειώσει μια σχολή και δεν ξέρει τι να κάνει, δεν του αρέσει. Ή έχει περάσει κάπου και δεν του αρέσει. Ο ζήτη τότε είχε πει να το δείτε το podcast, είναι πολύ ωραίο, ότι δεν παίζει άγχο. Να είμαστε καλά. Αυτή ήταν η συμβουλή του και συμφωνώ και εγώ σε αυτό το πράγμα. Ε, οπότε αυτό εις, α, έρχεσαι αντιμέτωπο με πράγματα τύπου τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, τι με γεμίζει, τι δεν με γεμίζει, και αυτό ίσω είναι λίγο απογοητευτικό στο σύνολό του. Αλλά θεωρώ ότι παιδιά ε, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει μια ενδοσκόπηση. Πλέον, έτσι όπω έχει αλλάξει ε, το μέσο προσδόκιμο ζωή, το έχω πάει τώρα πολύ επιστημονικά, αλλά θεωρώ ότι ε, το να είσαι 25 δεν σημαίνει κάτι, δεν είσαι αρκετά μεγάλο ακόμα. Οπότε έχει αρκετό χρόνο να αναθεωρήσει, να κυνηγήσει τον ιρά να κάνει να, να αλλάξει καριέρα. Οπότε να μην κολλώνετε. Λοιπόν, ε, με ρωτάει εδώ πέρα κάποιο αν χρησιμοποιώ το χιούμορ ω διέξοδο σε προβλήματα και αν διαχειρίζομαι καλύτερα τι ανασφάλειέ μου με το χιούμορ. Ε, ναι, στα ίδια πλαίσια με πριν, κάνω πλάκα με τα πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ. Θεωρώ ότι υπάρχει κομμωδία παντού και με βοηθάει πάρα πολύ να διαχειρίζομαι πράγματα. Και ειδικά με τι ανασφάλειέ μου και στο stand-up που πολύ συζητάω γι' αυτό. Ε, θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει ένα πρόβλημα, ξεκινά και να το λύνει. Και κάτι που έχω μάθει και στην ψυχοθεραπεία πάλι, ότι συζητώντα κάποια πράγματα που ενδεχομένω είναι τραύματα για σένα, σιγά σιγά και μόνο που τα συζητά και έρχονται στην επιφάνεια και δεν τα κρύβει κάτω το χαλί, σε βοηθάει αυτό να, ξε... να ξεπεράσει. Και η κομμωδία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, γιατί ειδικά στο stand-up, για να γράψει ένα αστείο, αν είσαι ντροπαλό καλή ώρα, ε, θέλει πολύ περιεργασία και ξέρει, βλέπει το θέμα από πολλέ και. Το πηρεάζει πάρα πολύ και μόνο αυτή η υπεργασία σε βοηθάει. Και επίση ο αυτοσαρκασμό είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Όπω είπα και πριν, αν είσαι εντροπαλό, αν είσαι χαζό ή οτιδήποτε, θέλω να το πει: δεν είναι κακό, σε βοηθάει πάρα πολύ να το, να το λύσει. Λοιπόν, ε, με έχει αλλάξει γενικά η φήμη. Λοιπόν, αρχικά δεν πιστεύω ότι έχω κάποια ιδιαίτερη φήμη. Οπότε, οκ. Okay. Τώρα, η σχετικά μικρή αναγνωρισμότητα που υπάρχει δεν με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο. Τα είπαμε και πριν και προσπαθώ να με ξέρω, έχω πλήρη αντίληψη ότι είμαι απλά ένα man, ξέρω εγώ και τίποτα παραπάνω. Ε, αυτό που ίσω έχει επηρεάσει είναι πολλέ φορέ, αν πάω σε πολύ μέρη με πάρα πολύ κόσμο, είναι πιθανό να με αναγνωρίσει κάποιο και αυτό επειδή είμαι και λιγότερο παλό, με σκαλώνει λίγο να, να νιώθω ότι υπάρχει κόσμο που μπορεί, ξέρεις, σε μια στιγμή που εγώ θέλω να είμαι τελείω χαλαρό, α πούμε, να είμαι στο σούπερ μάρκετ, ότι μπορεί κάποιο να με αναγνωρίσει και δεν ξέρω. Αυτό είναι κάπω κάτι που με σκαλώνει. Αλλά γενικά, ξέρει, cool. Δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, ε, πόσο δύσκολη είναι η πορεία που έχω ακολουθήσει με το stand-up σε τόσο νεαρή ηλικία. Αυτή η ερώτηση μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ε, έχει πλεονεκτήματα. Το βασικό πλεονέκτημα που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο να ξεκινήσει το stand-up πάρα πολύ μικρό είναι ότι δεν είχα κανένα άγχο. Ε, τι εννοώ. Ότι είχα στο μυαλό μου, επειδή α πούμε ξεκίνησα από τα 16-17, whatever, και είχα πει ρε παιδί μου ότι, οκ okay, μέχρι τα 22 που άλλε σπουδάζουν, μου αρκεί να βγάλω ένα ευρώ από την κομμωδία. Αν βγάλω ένα ευρώ από την κομμωδία, έχω πετύχει. Γιατί λέω ότι, OK, φυσιολογικά θα σπούδαζα μέχρι τα 22-23, Οπότε δεν υπάρχει κάποια απέτηση εισαγωγικά από μένα ε, να πετύχω και να ζω από αυτό. Και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ χρόνο και χώρο, και μου έσαι ότι, OK, και, και ξέρει, χαλαρά, θα γίνει. Δε, δεν βιάζομαι για κάτι. Και δεν βιάζομαι για κάτι, και απλά θα δουλεύω και θα γίνει κάποια στιγμή. Οπότε αυτό, αυτή η άνεση χρόνου μου έδωσε, ε, με βοήθησε πάρα πολύ, και αυτό είναι το καλό πράγμα που το να ξεκινά νωρί. Σύνο εντάξει, όταν φτάσει μια ηλικία, ξέρω εγώ έτσι, 30 κάτι, ε, έχει πολλή εμπειρία. Εντάξει, τα αρνητικά βέβαια είναι ότι σίγουρα στη δουλειά μα το να μην έχει εμπειρία και παραστάσει ε, στη ζωή σου γενικά σε περιορίζει στο κομμάτι του τι θα πει και ενδέχεται να κάνει και κρίνει πράγματα. Δηλαδή, ίσω δεν πιστεύω ότι έχω κάνει κάτι super cringe βέβαια, αλλά πιστεύω ας πούμε, ότι στο Netflix που με κράζανε ή οτιδήποτε είναι φυσιολογικό γιατί εγώ ήμουν 20 χρονών και έκανα κομμωδία για άτομα που ήταν 20 χρονών. Οπότε ένα άνθρωπο που θα δείξει 35-40 μπορεί να μην ταυτιζόταν με μένα. Και αυτά μένουν καλό ή κακό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το πιο σημαντικό πρόβλημα σε όλα αυτά είναι περισσότερο το ότι περισσότερο από εργοδότε, μαγαζάτορε, κομικού ή οτιδήποτε δεν έχει ίσω έναν σεβασμό λόγω ηλικία. Δηλαδή είναι σε φάση με το παιδάκι. Και πολλοί σε βλέπουν σαν παιδάκι το οποίο μπορεί να μην ισχύει απαραίτητα. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω αντιμετωπίσει πάρα πολύ. Και ότι λόγω ηλικία, α πούμε, κάπω υπάρχει μια γενικότερη υποτίμηση ή κάτι τέτοιο. Ε, και είναι λίγο περίεργο. Δεν έχει και ένα στίχο Blood Rock Shout out κιόλας, φορά και εμεί στο Studio μπλούζα, ε, που λέει ότι αν ήμουν 40 θα με αγάπα και όλη φάση. Αλλά είμαι 25, οπότε εντάξει, κάτι τέτοιο λέει. Και είναι απόλυτα εύστοχο. Ε, θεωρώ ότι πραγματικά σε περιορίζει, δηλαδή χάνει λίγο respect, απλά και μόνο επειδή είσαι νέο. Αλλά ηλικία είναι κοινωνικό δημιούργημα, παιδιά. Ε, καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει. Έχω πάρα πολλέ συμβουλέ που μου έχουν δώσει. Ε, θα σα πω τέσσερι που έχω σημειώσει. Λοιπόν, έχουμε το είναι OK, να είσαι απλά καλό, που έχει πει ο Γιάννη ο Ρούσο σε ένα podcast, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί πολλέ φορέ μέσα στην τηλεομανία και στη δουλειά και σε αυτά τρελαίνα και λε πέραν όλα τέλεια και το ένα και το άλλο. Είναι OK, όντω να είσαι απλά καλό, παιδιά. Και δίνω χώρο γιατί δεν παίζει άγχο. Εντάξει. Τρελαινόμαστε και να είναι όλα τέλεια και το ένα και το άλλο. Αλλά η τελειότητα δεν έχει, πιστεύω. Ε, χάνεσαι μέσα σε όλο αυτό να κυνηγά το τέλειο. Ε, και το να αγχώνεσαι ότι ξέρει πρέπει να είναι όλα γαμάτα και να είμαι ο καλύτερο όλων και τέτοια, σε τρελαίνει. Κάνει τη δουλειά σου και το τέλο τη μέρα να είμαστε χαρούμενοι. Ε, μετά έχω το 1 είναι μεγαλύτερο από το 0. Ε, μια μαθηματική ανισότητα, το οποίο το έχω στη ζωή μου πάρα πολύ. Αυτό που σα λέει και πριν, ότι αν γράψω 5 λεπτά, είναι καλύτερο από το να γράψω αν πάω γυμναστήριο και γυμναστώ κατά, είναι καλύτερο από το να μην πάω καθόλου. Οπότε προσπαθώ να κάνω έστω ένα πράγμα που είναι καλύτερο από το να μην κάνω τίποτα. Ε, μετά μου έχει πει η μητέρα μου ένα πολύ ωραίο να κάνει τα χίλια καλά και να σου κάνω τα χίλια καλά. Το έχω πολύ στη ζωή με αυτό. Προσπαθώ να δίνω στον κόσμο, να είμαι καλό άνθρωπο και όντω νιώθω ότι γυρνάει πίσω σε μένα αυτό το πράγμα. Οπότε να κάνει τα χίλια καλά και να σου κάνουν τα χίλια καλά. Και ζήσε λίγο. Αυτό το είχε πει μια ε, κοπέλα που είχα κάποτε και την είχα πολύ σε εκτίμηση. Και δεν το είχε πει σε μένα βέβαια, αλλά το κρατάω. Το ζήσε λίγο, μου αρέσει, είναι πολύ απλοϊκό, πολύ έτσι minimal, σαν συμβουλή. Αλλά πάλι να μην τρελαίνε με τη δουλειά. Ζήσε λίγο, τζέρτζελο, η ζωή είναι εκεί έξω. Λοιπόν, ε, θα αρχίσω να προχωράω κάποιε ερωτήσει σιγά σιγά, γιατί νιώθω ότι έχω μιλήσει πάρα πολύ ώρα. Ε, θα απαντήσω στο αν είχα ποτέ κρίση πανικού και tips για κρίση πανικού. Είχα πάρα πολλέ κρίσει πανικού, πιτσυρικά, ακόμα έχω και μπορώ να σα πω και μια ιστορία σε λίγο για το πώ έζησα την τελευταία μου. Ε, πάλι δεν είμαι ειδικό. Αν έχετε κρίση πανικού, καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Ο τρόπο που εγώ διαχειρίζομαι τι κρίσει πανικού είναι ότι πρώτον επειδή τι έχω ζήσει αρκετά, ξέρω τι είναι, ξέρω πότε έρχεται και όταν το παθαίνω, είμαι σε φάση οκ, okay, Είναι μια κρίση πανικού. Εντάξει. Θα, νιώθω θα πεθάνω. Εντάξει. Θα φύγει. Οπότε σκέφτομαι ότι θα φύγει και ξέρω ότι είναι κάτι που θα περάσει και αυτό βοηθάει. Και βοηθάει πάρα πολύ να πάρετε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεστε, είτε είναι δίπλα σα, να τον πάρετε τηλέφωνο και να του μιλήσετε και να του πείτε ξέρει κάτι, νιώθω αυτή τη στιγμή ότι δεν είμαι καλά. Έλα να συζητήσουμε λίγο. Να βγείτε να περπατήσετε επίση με πάρα πολύ. Αυτά νομίζω θα έλεγα σαν tips. Και θέλετε να σα πω και μια ιστορία, θα σα την πω. Ε, πρόσφατα είχα πάει στο, στην Ιταλία, στο Μιλάνο και μου είχε δώσει ένα φίλο μου ο Αλέξανδρο, σαρά, ο Σαράτσο φίλο μου Αλέξανδρο, κάτι χάπια, επειδή με, έχω δυσανεξία στη λακτόζη, που παίρνουν στην Ιταλία όσοι είναι δυσανεκτικοί στη λακτόζη. Και μου λέει, μου τα δίνει και μου λέει, πριν μισή ώρα πριν φας γάλα ή οτιδήποτε, ε, πάρε ένα και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, μου λέει. Και συμπληρώνει και λέει: Τα έχουμε αυτά τα χάπια μόνο στην Ιταλία. Στην Ελλάδα δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση ο ΕΟΦ. Το κρατάμε στην πληροφορία αυτό. Μου είχε δώσει τρία χάπια. Εγώ λέω τώρα εντάξει, μην τα πάρω στην Ιταλία, θα τα πάρω στην Ελλάδα και αν χρειαστώ κάποια στιγμή να φάω κάτι, ξέρω, κάνα παγωτάκι και να έτσι, θα πάρω το χάπι και θα με κομπλέ. Οπότε, γυρνάμε στην Αθήνα, Ιούλιο 2023, είμαι σπίτι μου, έχω πάρει ένα παγωτό και λέω θα το, το φάω. Παίρνω το χάπι λακτώζει και εκεί με το που το παίρνω συνειδητοποιώ. Τη φράση δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση από τον ΕΟΒ. Και λέω: Έχει γούστο να είναι κανένα χάπι τώρα, περιέρχο και να μου τα σκάσει. Και την ώρα που το σκέφτομαι αυτό, παιδιά, με πιάνει φαγούρα στο χέρι. Και λέω: Σκατά, είμαι αλλεργικό στο χάπι. <laughs> και είμαι επιπισμένο ότι έχω αλλεργία στο φάρμακο που πήρα. Και ξεκινάω, και τώρα έχω φαγούρα τρελή, παιδιά, και φαγουρίζομαι. Περνάνε πέντε λεπτά και δεν μπορώ να αναπνεύσω Και λέω: Νάτο, ε, αλλεργικό σοκ, έχω πάθει τώρα να φυλαξία, δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν μπορώ να πνεύσω, λέω. Ε, σκατά. Γκουγκλάρω μεγάλο λάθο. Ε, αλλεργικό σοκ συμπτώματα και μου βγάζει φαγούρα και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και λέω το έχω full. Δεν μπορώ να ρωτήσω ακόμα παραπάνω -παρα μετά. Και έχω στο πίσω μέρο μυαλό μου ότι μπορεί να το άγχο, αλλά φίλε δεν το ρισκάρει κιόλα. Και λέει στο άρθρο, παιδιά, έχει 10 λεπτά πριν το πεθάνει και εδώ, δεν να πα στο νοσοκομείο γρήγορα. Legit. και λέω τώρα θα κάνω. Και ξέρω, έχω σκαλώσει, ξέρω εγώ. Και λέω, οκ, okay, ήμουν μόνο μου στο σπίτι, γιατί ήμουν μόνο μου. Ε, και βγαίνω εκτό σπιτιού και λέω: Θα πάω μια βόλτα. Τουλάχιστον να πεθάνω να, το βρει, να με βρούνε. Αυτό είναι το πλάνο, βέβαια. Γιατί λέτε, αν ξεραθώ κάπου στο δρόμο, κάποιο θα, θα ανησυχείς. Οπότε βγήκα μια βόλτα, άρχισα να περπατάω, να περπατάω, να περπατάω. Ε, και εν τέλει, μετά καμιά ώρα, ξέρω περπάτημα, δεν είχα πάθει κάτι και λέω: Οκ, okay, κοιτάξτε, μάλλον ήταν άγχο τελικά. Και γύρω στο σπίτι μου και ήμουν κομπλέ. Οπότε αυτά ήταν τα τελευταία κρίσπανικο θα ήταν πολύ πιο έντονο έτσι όπω περιγράφω. Και ήταν full fail, ρε φίλε, να, να, πεθάνεις, να πεθάνει επειδή θε να φ Δηλαδή πραγματικά sad. Αλλά τελικά είμαι καλά. Ήταν από το άγχο, ναι. Φλείψη. Δούλευε, δηλαδή, το χάρτη το ξαναχρησιμοποίησε. Δεν το ξαναχρησιμοποίησα γιατί ακόμα δεν είμαι σίγουρο. Η αλήθεια είναι. Αν τη γλύτω στο μπαρατσάκ. Όχι, δεν έχει πάρει έγκριση. Ούτε στην Ιταλία. Στην Ιταλία έχει πάρει, ναι. Αλλά αν το έπαιρνα στην Ιταλία δεν θα είχα άγχο. Αλλά δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Τέλο πάντων. Να απαντήσω άλλη μια ερώτηση στην ιστορική. Νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχω καλύψει. Ε, θα απαντήσω στο. Α, είναι πολύ δύσκολε ερωτήσει. Όταν αράζουμε γνωστού, νιώθω περίεργα ή νιώθω σαν να αράζουμε φίλου. Ε, το δεύτερο, πλέον το έχω απομυθοποιήσει τελείω. Ξέρω ότι οποιοδήποτε είναι γνωστό ή οτιδήποτε mind, μάιν, απλά ένα τύπο που κάνει τη φάση του. Ε, οπότε δεν αισθάνομαι κάτι ότι ξέρει, αράζουμε κάποιον. Τώρα, αν αράξω με κάποιον huge άνθρωπο, τύπου δεν ξέρω. Τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ναι, πιθανότατα να έχω λίγο άγχος. Αλλά γενικά δεν το, δεν το σκέφτομαι. Ε, και τι κάνω όταν δεν είμαι καλά και έχω παράσταση. Και αυτό είναι μια κλασική ερώτηση. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Είπαμε πάρα πολλέ φορέ που έχω ανέβει στη σκηνή και είμαι σκατά ή ψυχολογικά να έχω χωρίσει, να έχω δεν ξέρω τι, ή ε, σωματικά να είμαι άρρωστος. Είναι χάλια, αλλά ο κόσμο έχει πληροσύστηριο, πρέπει να είσαι εκεί. Εντάξει. Σφίγγει τα δόντια, ανεβαίνει, παίζει. Σε βοηθάει εν τέλει. Όταν ανεβαίνει, δηλαδή, πολλέ φορέ μπορεί να με χάλει, αλλά ξεχνιέσαι πάρα πάρα πολύ. Οπότε βοηθάει εν τέλει. Ε, πριν ανέβει είναι, είναι αρκετά δύσκολο, αλλά εντάξει. Το καλό είναι ότι είναι γραμμένο το κείμενο και δεν χρειάζεται αυτό το σχεδιασμό συνήθω. Οπότε ξέρει, απλά έχει πίστη στο πλάνο σου, πίστη στο κείμενό σου. Οπότε ξέρει και στο πολύ, πολύ χειρότερο σενάριο να καταλήξει να είμαι απλά ρομποτικό. Εντάξει. Ε, το οποίο δεν το θε. Θε να είσαι την παράσταση εκεί, να έχει μια κοιότητα με τον κόσμο, αλλά. Οκ, okay, κατάλαβε. Πολλέ φορέ μπορεί να μπει σε ένα robot mode, να πατήσει το κουμπί, να πει το κειμενό σου, να πάει καλά και να πα σπίτι σου. Και τελειώσαμε και το πρώτο τελευταίο segment και θα σα αφήσω, παιδιά, με το ευχάριστο segment της φαν ερωτήσεις. Ε, να γίνει λίγο τζέρτζιλο, να μην σα αφήσω έτσι τα βαριά. Νομίζω έχουμε μπει πολύ βαθιά στο podcast. Νομίζω έχετε ήδη γνωρίσει καλύτερα τον σπίλιο φλόρο. Αν και όλα αυτά τα πετάω λίγο ενδόμηχα σε συζητήσει από εδώ και από εκεί, σε προβληματισμού μου με καλεσμένου. Αλλά νομίζω ήταν αρκετά αναγκαίο να συμβεί όλο αυτό. Και πάμε σε φάνε ερωτήσει. Ποιο podcast απόλαυσα περισσότερα. Λοιπόν, θα πω με Αντώνη Κωνσταντάρα και Νάσια Στουραίτη. Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα μου podcast. Είναι τα δύο με λίγε προβολέ. Αντώνη Κωνσταντάρα έχει την καλύτερη ιστορία που έχει υποθεί στο podcast. Μπείτε να δείτε. Ιστοριάρα. Και η Νάσια στο Ραΐτι, εντάξει, πολύ καλεσμένη ακόμα, αλλά η Νάσχη ήταν από του καλεσμένου που έτσι νιώθω ότι οι μα ταιριάξανε, Ήταν πολύ γλυκό άνθρωπο, πολύ καλούλα και είχα περάσει πολύ όμορφα. Αλλά έχω και άλλα podcast. Εσά το αγαπημένο σα ποιο είναι απ' έξω. Του έπιασε εξαπίνει τώρα και αγχώθηκαν. Σίγουρα το βαγιάτα. Εσύ... Δεν ήσουν στο βαγιάτα, εσύ. Okay. Είπε το βαγιάτα χωρί να είναι εδώ πέρα. Είχαμε άλλο είναι καμεραμάν. Α, <laughs> δεν ήσουν του αυτά. Οκ. <laughs> <Okay. laughs> βαγιάτα, εσύ <laughs> και φουντούλι. Φουντούλι <laughs> <laughs> χρήσα ωραίο, ναι. Νο... Καλά, έχουμε και του Νόβελ το podcast, ναι. Εντάξει, αυτό είναι μία ιστορία μόνο του. <συντυξελίτες> ναι, Νόβελ ήταν αγαμάτα, ρε φίλε. Τρεις ώρες podcast. <συντυξελίτες> Εσύ, Σόνια. Καλά, σίγουρα Νόβελ. Φίψτερ, οκ. ωραία το για Φίψτερ, ναι. Ε, καλά και, φίστερ, και ο Ρούμπος και ο Βουλπλακ. τελευταία, Το πιο παλιά... Το Ρούμπο. Ο Ρούσο, ναι, είχαμε, είχαμε θέμα. Και δίνει ωραία πάσα για απρόπτα στο podcast. Να πούμε στον κόσμο ότι έχουμε άπειρα απρόπτα στο podcast. Ειδικά σε παλιότερη σεζόν. Έχουμε. Γιάννη Ρούσο, βγήκε επεισόδιο με χάλια ήχο, γιατί χάσαμε τον ήχο. Κρίστα Τουερ, βγήκε επεισόδιο με κατεστραμμένο ήχο, γιατί χάσαμε τον ήχο. Γιώργο Χατζιπαύλου, το ξαναγυρίσαμε, γιατί οι κάμερε τα παίξανε. Το λάπτο που έγραφε τον ήχο. Το λάπτο που έγραφε τον ήχο πάλι, ε, τα παίξε και σβίστηκε όλο. Μιλάγαμε μία ώρα και το χάσαμε και το ξαναφέραμε. Και με STK νομίζω έχουμε κάνει διαφορέ στο γύρισμα. Με STK δεν είχε γράψει στο σκληρό δίσκο ποτέ. Ωραία, δεν είχαμε σκληρό δίσκο στον STK. Και έχουμε και ένα podcast, αυτό δεν μπορώ να πούμε παραπάνω. Με έναν καλεσμένο που είχε έρθει. Έγινε κόμπλα. <laughs> <laughs> δεν το κοθήκαμε ο <laughs> Μπογδάνο Κοντοπίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει για κάποιου λόγου αποφάσισε να μην θέλει να βγει το podcast και δεν το βγάλαμε ποτέ. Έδωσα το τυράκι μου <laughs> και τώρα ψαχτείτε. <laughs> <Ψάχτετε. Ψάχτετε. laughs> λοιπόν, αν πω ποιο για το θέμα φαγητό, είστε έτοιμοι για να πατήστε το κουμπί. <laughs> Κάμερα σε μένα. Οι τυχανέ πατάτε είναι overrated, παιδιά. Οι... Ναι, το είπα. Το Α, είπα, αφού. όχι. Α, να εξηγήσω, να εξηγήσω. Το λοιπόν. Το είναι, είναι πολύ ωραίο, αλλά ναι, το έχουν κάνει πολύ παραπάνω από ότι Πραγματικά, αρέ, φίλε, αρχικά. Να, να κάνει πατάτη σπίτι σου μόνο σου είναι η ταλέπα του αιώνα. Το να καθαρίσει πατάτα θέλει μεταπτυχιακό, διδακτορικό και άπειρο ελεύθερο χρόνο. Οπότε, πατάτη σπίτι σου δεν τρώ. Α συμφωνήσουμε σε αυτό. Okay. Ναι. Και δεύτερον, ε, πατάτε έξω, δεν ξέρω. Τι, είναι... Τι έχω φάει πάρα πολύ. Είναι οκ, okay, είναι ωραίε, αλλά δεν ξέρω. Τόσ, υπάρχει σε τόσο ποσότητα πλέον. Ό,τι πιάτο για να πάρει, μπορεί να πάρει σαλάτα, βάζουν και πατάτε μέσα. Είναι so, side οι πατάτε σε όλα τα φαγητά που τρώ. Θα πα κοτόπουλο, θα σου βάλουν πατάτε. Θα φας μπιφτέ και θα σου βάλουν πατάτε. Ε, οτιδήποτε. Οπότε ξέρει, μετά να ένα σημείο τρώ, τρώ, τρώ και νομίζω ότι οκ, okay, είναι απλά πατάτε. Στου σουβλάκι πατάτε, δηλαδή παντού έχουμε πατάτε. Έχουμε πατατιάς. Καλά, ναι, προφανώ. Συνήθω okay. είναι σπάνια όμω καλέ πατάτε. Όχι. Ε, ε, ε γι' αυτό. Είναι το, αστήρι, και το καπάκι της σε ένα σπίδα, γιατί κακά... Πετάει, λάβη, και Πετάει λάδι, ναι. χρειάζεται. να γλυκοπατάτα. Γλυκοπατάτα, ναι. Να, ο άνθρωπο που ξέρει να τρώει, Άλκη εδώ πέρα, <laughs> γλυκοπατάτα, το είπε. Ε, να πούμε επίση ότι... κάτι ήθελα να πω για τι πατάτε και το ξέχασα. Τέλο πάντων, ναι, είναι overrated για μένα. Αφαιρείς, ότι και τα φυλαράκια δεν σε αρέσουν το επίπεδο. Το φυλαράκια... Όχι, εντάξει, τα φιλαράκια τα έχω σε... Είναι πατάτε φυλαράκια για μένα. <laughs> έχω φάει εδώ, <laughs> κράξιμο. <laughs> είναι... Εντάξει, Είναι η προσωπική μου γνώμη, έτσι προχωράμε. <laughs> λοιπόν, ε, αγαπημένα μου ελληνικά podcast. Μου αρέσει πάρα πολύ το ζωσιμάρ του Θέμιντ Κέσ είναι το αγαπημένο μου podcast, το ακούω, δεν έχω χάσει επεισόδιο. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το podcast του Θωμάτου Ζάμπρα. Και αυτό το ακούω πάρα πολύ. Νομίζω αυτά τα. Α, και Θεοδόρη Αδαμάκο Χρυσο Πέτρου, ροξαρελίκια. Γυρνάτε... Γυρνάνε το podcast στο σπίτι μου, να το πούμε γι' αυτό. Ε, είναι δύο πολύ ταλαντούχα παιδιά και του Γουστάρ Φούλ και μου αρέσει πολύ. Και ε, πετάγαμε κι εγώ ενίοτε στο podcast του και λέω τα δικά μου. Οπότε αυτά τα τρία θα έλεγα. Ε, ποιο τραγούδι διαλέγω σε καραόκι, λοιπόν σταθερή επιλογή, δεν έχει σίδερα καρδιά σου να με κλείσει. Κομματάρα, άχαστο. Αυτό είναι το ένα. Και έχουμε τραγουδίσει και μιλία φουντούλη. Κάποια στιγμή θα βγάλω και βίντεο ενδεχομένω. Μη μου μιλά για καλοκαίρια. Υπάρχει μια ιστορική μέρα που είμαστε πιωμένοι εγώ και ο Ηλία Φουντούλη σε καραόκε και τραγουδάμε. Χάλια, όχι χάλια, δηλαδή. Ε, τραγική κατάσταση. Έχω φαρεγγίτιδα και γιατί φανάζει να μα πει ότι είσαι τραγουδίστρια. Όχι, μετά είπα ο Φουντούλη. Μόλι είχα τραγουδήσει με αυτό και εντάξει. Μετά το θυμήθηκα, το ερφέν το ήξερα. στα κουπέλα το, το είχα κάνει το χαλού. Πιο μένω ήταν μια μπύρα, ναι, εντάξει, αυτό ήταν. ήταν ε, ποιο είναι το go-to ανέκδοτο που λέω. Λοιπόν, ε, το go-to ανέκδοτο είναι το αγαπημένο μου. Ε, θα το κάνω τώρα, θα το πω έτσι, δεν βέζει άγχο. Οκ, okay, λοιπόν. Πάει το παιδί στη γιαγιά και τη λέει: Γιαγιά, γιατί έχει καρότα στα αυτιά. Τι! Γιαγιά, γιατί έχει καρότα στα αυτιά. Γιαγιά, γιατί έχει καρότσα αυτιά. Τι! Γιαγιά, σου φωνάζω, γιατί έχει καρότσα αυτιά. Τι! Δεν σε ακούω. Έχω καρότσα αυτιά. Είναι το αγαπημένο μου ανέκδοτο. Κανονικά, συγγνώμη, σαν μια παιδιά μου κοιτάει εδώ πέρα, θέλω να με σκοτώσει. Συγγνώμη, μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα καλά. Εντάξει. Βάλτε τα κάτω στα αυτιά. λοιπόν, ποιο σου περιέργεια θα ήθελα να είμαι, Θα ήθελα να είμαι, όπω βλέπετε και από το τουάζ εδώ πέρα, φαίνεται το τουάζ. Ναι, ω πάντερμα θα θέλει να είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, θα έκανα νεο νέο τα του τουρ, πόσα έχω και σημασία και πού τα έχω κάνει. Λοιπόν, τα έχω κάνει στον Chris Τουερ στο Mother Rose το περιστέρι. Εξαιρετικό άρτη, νομίζω από του πιο ταλαιντούχου που έχουμε στην Ελλάδα. Και δεν το λέω επειδή ε, συνεργαζόμαστε, πα και μου κάνει τα Moth, ναι, οκ, okay, συγγνώμη, δεν ξέρω αγγλικά. Ε, έχω νομίζω 7-8 τατού. Δεν... Εντάξει, τώρα τα τουρ δεν θα κάνω συγκεκριμένα σήμερα. Ε... Θα σα πω τη σημασία του Μάτζικαρπ που είναι το αγαπημένο μου τατουάζ που έχω νομίζω. Αυτό εδώ πέρα. Ε... Λοιπόν, το Μάτζικαρπ είναι το πιο άχρηστο πόκεμον που έχει υπάρξει στην ιστορία. Δεν έχει ούτε μία κίνηση. Ε, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ε, η εξέλιξή του, αν το εξελίξει μετά από full, είναι full δύσκολο, που θέλει πρέπει να το βάζει, να, το, να παίρνει πόντου, τέλο πάντων, μια διαδικασία μεγάλη, γίνεται γκέραντο, που είναι full open, και είναι πολύ δυνατό τέλο πάντων. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία γιατί η παιδιά συμβολίζει στο κεφάλι μου το πώ ένα τίποτα Μπορεί να γίνει κάτι με πολύ υπομονή και δουλειά. Και ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτό, γιατί έχω νιώσει πολλέ φορέ ένα τίποτα. Sad music παίζει τέτοιο, το μικρό βιβλίο του κόσμου. Ε, οπότε ε, θεωρώ ότι ε, είναι πολύ ωραίο ότι με δουλειά και υπομονή ένα τίποτα μπορεί να γίνει κάτι και ένα κάτι μπορεί εξίσου να γίνει και τίποτα. Έτσι. Οπότε δεν το κρατήσουμε και αυτό, και αυτό είναι ο λόγο που έχω αυτό το βάζει εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, αγαπημένη ταινία είναι το Whiplash, Το έχουμε και κάπου στο set εδώ πίσω, νομίζω δείχνω καλά. Έτσι, Καλά, κάπου εδώ πέρα είναι το Plus, Τενιάθρα. Τενιάθρα, παιδιά. Πρέπει να τη δείτε. Ε, και μ' αρέσει επίση. Ποια άλλη ταινία μ' αρέσει, ε, που, Έχω δει ταινίε στη ζωή μου. Ε, με. Κομική. κομική ταινία. Το Hangover το ένα. Εντάξει, πολύ προφανέ, αλλά νομίζω είναι η ίσω καλύτερη κομική ταινία που έχω δει. Ε, λοιπόν, αν, αν, έχω κάποιου... Οριθέ, Όχι, ε, αν έχω κάποιο. Ορίστε, ρώτησε κάποιο κάτι. Όχι, <σχει> ωραία. Αν έχω κάποιο χόμπι. <σχει> Εντάξει, παιδιά. Μιλάω μόνο τόση ώρα. Πλέον ακούω ερωτήσει μόνο <laughs> μου, έτσι το, τα, βλέπετε. Ε, αν έχω κάποιο χόμπι, παίζω πάρα πολύ τίτσου. Παίζω πάρα πολύ τίτσου. Μπαίνω στον Τόντ, παιδιά, και το καίω. Έχω φτάσει επιτέλου 2.000 πόντου στον Τόντ, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και μου πήρε πάρα πολλά χρόνια. <σέχει> παίζω ακόμα, φίλε, και μου αρέσει πάρα πολύ. Και να το πούμε και αυτό στον κόσμο, ότι όλοι θεωρούν ότι το τίτσου είναι ένα παιχνίδι τύχη και παίζουν στην τύχη και παίζουν χωρί πόντου ή κλέβουν. Παιδιά, το τίτσου είναι ένα παιχνίδι στρατηγική μνήμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν το παίξει καλά, πραγματικά είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Ε, γιατί δεν κράτησα το όνομα Φρέντε Κομμεντίνο. Παλιότερα το κανάλι λεγόταν Φρέντε Κομμεντίνο για αυτού που ξέρουν. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Ε, ο λόγο είναι ότι λόγω branding δεν ήμουν πολύ αναγνωρίσιμο και είχα πολλά ονόματα. Super superflowers, πήγε flowers, ο τύπο πηγελάει μόνο του. Οπότε δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο και πολλέ φορέ σχολίαζα κάπω από σαν Φρέντε Κομμεντίνο και δεν ήξεραν τι είμαι εγώ. Οπότε για θέμα branding περισσότερο. Ε, σου αρέσει η μαγειρική και, και γιατί όχι. Ε, ωραία ερώτηση. Ε, Όντω δεν μου αρέσει η μαγειρική στο Instagram. Κάντε και follow, by the way. Ε, μαγειρεύω σε live και γίνεται τριλό τζέρτζελο. Ε, Μία άλλη ερώτηση. Είναι δύσκολο να κάνει κάποιο merch. Θέλει budget. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το merch. Ε, να πούμε, by the way, ότι ε, εγώ έχω το δικό μου merch. Είναι αρκετά δύσκολο έτσι όπω το έχω ζήσει εγώ, γιατί δεν έχει συνήθω την ε, τεχνογνωσία. Δηλαδή, δεν ξέρει ούτε πού θα πα να βγάλει τι blueses. Με το σχέδιο, το ποιο θα σου ζωγραφεί, ποιο θα φτιάξει είναι λίγο μια διαδικασία. Ε, σίγουρα θέλει ένα budget αν βγάλει αρκετέ blueses στην αρχή. Ε, και γενικά να ξέρετε το merch. Τουλάχιστον στα δεδομένα μου, ή δεν ξέρω τώρα αν κάνω κάτι λάθο, δεν είναι κάτι κερδοφόρο σε βαθμό να πει ότι αξίζει. Δεν βγάζει χρήματα το Μέρτ, τέλο πάντων. Είναι να... Μπορώ να πληρώνω τα τσιγάρα μου, ξέρω εγώ από το Μέρτ προσωπικά. Ο λόγο που το κάνω είναι ότι. Ναι, αν κάπνιζα. Ε, ο λόγο που το κάνω είναι ε, ότι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω κόσμο να φοράει την πλούζα μου. Είναι... Λέει και Νόβλη, ξέρω, όλη αυτή δεν είναι μπλούζα με αυτόν τον ήρωα μου. Το η λέξη Τζέρτζελο σε μπλούζε κόσμου είναι η πραγματικά μεγαλύτερη χαρά μου. Οπότε και μόνο το ότι κάποιε φορέ την μπλούζα μου και γίνεται Τζέρτζελο είναι πολύ ωραίο. αλλά προ το παρόν δεν έχω βρει ακόμα το. δεν ξέρω ακόμα πώ μπορεί αυτό να. Τώρα, αν είσαι η Arctic Mangy και πολλέ μπλουζάκια σε live, πιστεύω ότι βγάζει χρήματα αρκετά. Αυτό. Και σημαντικό, τι Ναι. Τι συναυλία θα ήθελα να δω που οι καλλιτέχνε δεν είναι ζωντανοί, σταμάτησαν το τουρ. Έχω μια τριάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Μητροπάνο, Rest in peace. Το Σιδηρόπουλο, Rest in peace. Και τον David Gilmour, Zio άνθρωπο. Από του Pink Floyd είναι αυτό. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτού του τρει. Δυστυχώ δεν έχω καταφέρει κανένα από τα τρία. Ελπίζω ο David Gilmour να κάνει ένα ευρωπαϊκό τουρ καμία και είναι πολύ μεγάλο πλέον. Ε, και να τα, τα καταφέρω να τον δω. Έχω δει βέβαια Roger Γότερ, στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Ε, τον Pink Floyd. Πάρα πολύ αρέσει να συναυλία, μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά με ρωτάνε, αγαπημένο καρτούν είναι ο Μπόμπο Βουγγαράκη, προφανέστατα. Είμαι ο Μπόμπο εκεί έξω. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι το πιο αστείο πράγμα στον κόσμο. Και πραγματικά, αν κάποιο ξέρει, θέλω πραγματικά να δω και, ε, επεισόδια παλιά στα ελληνικά και δεν βρίσκω πουθενά. Αν κάποιο έχει πρόσβαση σε αρχείο να βλέπω ξανά ο Μπόμπο θα το ήθελα πάρα πολύ, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ε, αν δεν ήμουν ο Σπίλιο, ποιο θα ήθελα να είμαι. Ξέρω εγώ. Κοντέσα Βαλέρενα. Ένα reference για τρία άτομα που ακούνε η Μισκούμπρια ακόμα. Ευχαριστώ, φιλέ. ήξερα ότι το καταλάβει. Ε, ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Ε, θα έλεγα ότι είναι το Εγώ είναι ο εχθρό του Ryan Holiday. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που σου υπενθυμίζει τι σημαίνει ταπεινότητα, πώ να μην έχει εγώ μεγάλο, και πώ να προχωρήσει σε αυτό που θε να κάνει με τα πόδια στο πάτωμα. Και μου άρεσε παλιά, τώρα μου πιτσυρικά μου άρεσε το Συντάρτα του Herman Nesse. Πολύ ωραίο βιβλίο ήταν αυτό. Ήτανε, ήταν, σαν τον αλχημιστή, αλλά σε καλό. Okay. <Κι> ε, και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ε, το είχα κάνει δώρο παιδιά στην πρώτη μου κοπέλα αυτό το βιβλίο και δεν μου το επέστρεψε ποτέ. Αν το βλέπει αυτό το podcast. Ελπίζω το... Και δεν το είχε διάβασει και ποτέ. Αυτό ήταν το. Την είχα δει μετά από χρόνια και το Μου το καβάτζε που μου καβάτζες, το καβάτζε. Το διάβασε και μου λέει δεν το διάβασα. Για σα, αυτό το είχα δώσει, ξέρω Με είχε πάρα πολύ αυτό. Το έχω ξεπεράσει πλέον θα εκδώσω ποτέ βιβλίο με τα ποιήματά μου. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Για ποιον δεν το ξέρει, εγώ γράφω ποιήματα ενίοτε. Τα κρατάω για τον εαυτό μου προ το παρόν και του στενού μου στο Instagram που έχω τρει ή άτομα. Ε, δεν ξέρω αν είναι στα άμεσα πλάνα μου. Η αλήθεια είναι ότι τρέπαμε λιγάκι. Δεν ξέρω και αν είναι και καλά. Δεν μπορώ να γράφω και βλακίε. Οπότε δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό. Ε, ποιον θα ήθελα να φέρω στο podcast. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να φέρω Αλκίνο Ιωαννίδη, Φίβο Δελιβοριά. Ε, ποιον άλλον θα ήθελα να φέρω. Πολ... Πολλού ράπε θα θέλω να φέρω. Θα δούμε. Θέμη και έσερι θα ήθελα πάρα πολύ να φέρω. Ε, γιατί λέω συνέχεια, Γεια σα. Είμαι ο πήγε στα story μου στο Instagram. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Ε, το λέω γιατί αρχικά είναι ένα αστείο που έχω με τον εαυτό μου πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Ε, και ο λόγο που το κάνω είναι ότι είναι προφανέ ότι είμαι ο τίμος Το ξεκίνησα όταν πήγαινα σχολείο και έβγαζα στο ρηχά 100 followers και έλεγα Γεια σα, παιδιά μου σπίλιο. Και μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο γιατί όλοι ξέραν ότι είμαι ο σπίλιο, γιατί με ξέρανε προσωπικά. Οπότε ήταν αχρίαστο να λέω ότι είμαι ο Και ήταν πολύ αστείο στο κεφάλι μου και ακόμα το λέω γιατί προφανώ με ακολουθά, βλέπει τα stories μου, άρα ξέρει τι μα ο Αλλά εγώ με σε φάση Γεια σα, και μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Έχει μείνει από τότε και θα συνεχίσω να το λέω για πάντα. Ε, και τελευταίε ερωτήσει, παιδιά, σιγά σιγά τελειώνουμε. Κώστας Κρύος ρωτάει με τι γελάει ο σπίλιο. Γελάω με Κώστα Κρύο και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Τζόνο Μουλίνη, ο απλό μου κωμικό. Γενικά δεν γελάω εύκολα. Είμαι δύσκολο άνθρωπο. Πέφτει από τα σύννεφα. Ε, αλλά νομίζω, ναι. Και με του φίλου μου γελάω επίση πολύ. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. έπρεπε να παντυφθεί. Δεν είπα τίποτα. Η πιο βαρύτη απάντηση στον κόσμο. Ε, πόσα παπούτσια έχω. Έχω πάρα πολλά παπούτσια, παιδιά. Είμαι εθισμένο στα παπούτσια. Ε, πρέπει να έχω Εντάξει, έχω 10-12 ζευγάρια, δεν έχω πάρα πολλά, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και αν ας πούμε, μου περισσεύουν χρήματα, τα κάνω παπούτσια, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τελευταία ερώτηση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ποια είναι η αγαπημένη μου ομάδα για save στο Football Manager. Για ποιον δεν το ξέρει, παίζω πάρα πολύ Football Manager και έχω με full. Ε, και ξεκινάω πάντα με την Λάρισα, ΑΕΛ, Βυσινιά Λογάκη, Σούζα. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι και ομάδα που υποστηρίζω ενίοτε στο ποδόσφαιρο. Ε, ξεκινάω από β' εθνική συνήθω, πάω πρώτη εθνική και μετά, ξέρει, κάνω τη φάση μου. Ε, μεγαλύτερο save στο manager, να το πούμε και αυτό. Έχω πάρει παιδιά την Brighton από 17η στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία τη Αγγλία. Και είχα στόχο να μην υποβεβαστεί ομάδα. Τα καταφέρνω. Επόμενη χρονιά βγαίνω πρώτο. Παίρνω από ομάδα που ήταν να υποβεβαστεί, να πάει γάμα εθνική. Και βγαίνω πρώτο στη δεύτερη σεζόν. Ανεβαίνω Premier League και στην επόμενη σεζόν με το που ανέβηκα βγήκα τέντρα και πήγα Champions League. Ιστορικό save. Το έχω και, και το καμαρώνω. Ε, αυτό είναι το καλύτερο save που κάνω. Ε, τελείωσα, παιδιά. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει. Παίρνω επιτέλου ανάσα και οξυγόνο. Πόση ώρα έχουμε γράψει, Μια, ώρα Μια μισή ώρα σχεδόν έχουμε γράψει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώ θα βγει, πώ θα δείτε εσεί. Ε, ευχαριστώ όσου κάτσετε εδώ. Όσοι κάτσετε εδώ, αφήστε ένα σχόλιο, παρακαλώ. Να έχω κι εγώ εικόνα. Αν σα άρεσε που με γνωρίσετε λίγο καλύτερα, ε, πώ σα φάνηκε το επεισόδιο σαν ιδέα. Το είχα πάρα πολύ άγχο να σα γιατί ε, δεν είναι πολύ σύνηθε. Τι πιο σύνηθε να συμβεί να μιλά με τον εαυτό σου τόση ώρα και είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό ουσιαστικά. Εγώ γενικά πάντα ήθελα να κάνω ένα podcast που να μιλάω με τον εαυτό μου. Τύπου Ζάμπρα, τύπου Πασιμακόπουλο, εν πάση, πάση περιπτώσει. Αλλά εν τέλει είχα καταλήξει σε αυτό το format και δεν χρειάστηκε να κάνω podcast που να μιλάω μόνο μου. Αλλά είναι πράγματα που ήθελα να πω. Νομίζω είπα αρκετά πράγματα. Νομίζω με γνωρίζετε λίγο καλύτερα σήμερα. Ελπίζω να μην ήταν βαρετό. Ελπίζω να μην μιλάγα πάρα πολύ γρήγορα. Προσπάθησα να συμπτύξω πάρα πολλέ ερωτήσει και γι' αυτό είχα και λίγο έτσι ένα άγχο. Ε, οπότε αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω. Ε, κάντε και εγγραφή στο κανάλι ε, αν δεν έχετε κάνει. Το θεωρώ απίθανο, αλλά λογικά θα έχετε κάνει. Ξανακάντε. Και μετά ξανακάντε, γιατί αν κάνετε και ξανακάντε θα είναι επεγγραφή, οπότε θα πρέπει να ξανακάνετε. Και ε, να ευχαριστούμε ξανά και την εταιρεία μα που ήταν μαζί μα και σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Super Jerzelo. Ε, backpacks, παγούρια, όλα πάρα πολύ cool. Ήμουν ο Σπίλιο. Ήταν ο Σπίλιο. <laughs> και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ή τα λέμε στου δρόμου. δεν παίζει άγχος. Εντάξει, τέλεια. Γάμισε.